Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Να δούμε έτσι επιγραμματικά ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Με νέο πρωτόκολλο άνοιξαν οι εκπαιδευτικές μονάδες μετά τις διακοπές του Πάσχα. Θα δούμε τι ισχύει από εδώ και πέρα. Νέα δεδομένα όμως και στην καθημερινότητά μας από την 1η Μαΐου. Τι ισχύει από 1η Μαΐου για τον κατώτατο μισθό. Ποια είναι η τιμή του ελαιολάδου, άλλες ήταν πραγματικά οι προσδοκίες, σταθερή παραμένει η τιμή. Άρχισαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, θα δούμε μέχρι πότε και τι λένε οι επαγγελματίες. Το ζήτημα της επισιτιστικής κρίσης έρχεται ξανά στην επιφάνεια. Ποια τα μηνύματα για τη νέα τουριστική σεζόν. Και να ξεκινήσουμε με το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές του Πάσχα. Άνοιξαν οι εκπαιδευτικές μονάδες με νέο πρωτόκολλο, σύμφωνο βέβαια με τη διεθνή τάση αποκλιμάκωσης των μέτρων κατά της COVID-19. Έτσι, η επιστροφή στα θρανία έγινε χωρίς self-test, με τη μάσκα όμως σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χωρίς self-test αλλά με μάσκες, επέστρεψαν οι μαθητές μετά τις διακοπές των εορτών του Πάσχα στα σχολεία, με την πρώτη ημέρα να κυλά ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μετά από 15 μέρες τα σχολεία ξανανοίγουν, κατόπιν εισήγηση των ειδικών, των λοιμοξιολόγων, η μοναδική αλλαγή στο υγειονομικό πρωτόκολλο είναι ότι τα παιδιά δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται στο self-test. Καταργείται το self-test, υποχρεούνται μόνο οι εκπαιδευτικοί ή ανεμβολίαστοι να κάνουν ένα rapid test 48 ώρες πριν την τρίτη ημέρα της εβδομάδας, την ημέρα τρίτη της εβδομάδας. Την πρώτη εβδομάδα βέβαια, αυτή από 2 μέχρι 6 Μαΐου, υποχρεούνται να κάνουν 48 ώρες πριν από την Τετάρτη. Τα υπόλοιπα, ό,τι ίσχυαν με τα προηγούμενο πρωτόκολλο, ισχύουν και τώρα. Και οι στενές επαφές, αλλάζει και αυτό, θα παίρνουν 2 δωρεάν self-test, θα κάνουν την πρώτη και την τέταρτη μέρα. Στρέψαμε πάλι στα σχολεία, βρισκόμαστε στην τελευταία περίοδο του σχολικού έτους. Όπως γνωρίζουμε, στις 20 Μαΐου τελειώνει η χρονιά για τα λύκεια και ακολουθεί μετά μέχρι το τέλος του Μαΐου η διακοπή των μαθημάτων στα γυμνάσια. Δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα κατά την πρώτη μέρα. Όπως γνωρίζουμε, έχουν σταματάν πλέον η διεξαγωγή των self-test από τους εμβολιασμένους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Παραμένει η χρήση της μάσκας. Μια δύσκολη χρονιά που κατάφερε να λειτουργήσει με διαζώσεις εκπαίδευση φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Και στόχος είναι όλη αυτή η καλή εικόνα από την λειτουργία φέτος των σχολείων να κρατήσει μέχρι το τέλος. Θεωρώ δηλαδή ότι με τη συνεργασία όλων, όπως ξεκίνησε μια δύσκολη σχολική χρονιά και διατηρήθηκε η διαζώσεις διδασκαλία, πιστεύω δηλαδή απομένει ένα μικρό χρονικό διάστημα ότι και στο διάστημα αυτό δεν θα υπάρξουν προβλήματα με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών, της διοίκησης των εκπαιδευτικών, των γονέων. Φτάνουμε τώρα στο τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς όπου έχουμε πλέον την επιστροφή στην κανονικότητα με το άνοιγμα όλων των διαδικασιών και των εκδηλώσεων και των εξετάσεων κανονικά όπως και πριν την πανδημία. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με το Υπουργείο και με την Περιφερειακή Διεύθυνση της Διεύθυνσης Πελοποννήσου και με τους διευθυντές των σχολείων. Θεωρώ ότι θα τρέξουν όλα πάρα πολύ καλά και δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ήρθε όμως νέα αρχή μαζί με τον νέο μήνα, καθώς αλλάζουν πολλά στη ζωή μας όσον αφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό. Από 1η Μαΐου λοιπόν καταργήθηκε η επίδειξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Ο Μάιος μπήκε και θα είναι ο μήνας της μεγάλης επιστροφής στην κανονικότητα, καθώς εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι θα μπαίνουν σε κλειστούς χώρους και όπου αλλού επιθυμούν. Δεν θα απαιτείται rapid test για τους ανεμβολίαστους, για τους υπαίθριους χώρους εστίασης, ενώ όλοι οι χώροι επιστρέφουν στο 100% χωρητικότητας και καταργείται κάθε μετρικός περιορισμός. Η ατομική προστασία και η προσοχή θα έχουν το βασικότερο ρόλο το επόμενο διάστημα που δεν θα υπάρχουν περιορισμοί. Οι επιστήμονες αναμένουν αύξηση των περιστατικών κορονοϊού τις επόμενες ημέρες λόγω Πάσχα, αλλά και λόγω τριημέρου της Πρωτομαγιάς, καθώς παρατηρείται έντονη κινητικότητα, ταξίδια, συνωστισμό στην περιφέρεια και συνευρεύσεις. Αυξημένη όμως είναι και η θετικότητα. Ήταν αναμενόμενη η αύξηση των κρουσμάτων μετά το Πάσχα,
και ήρθε πολύ γρήγορα μετά το Πάσχα. Πράγματι, οι πολίτες ουσιαστικά ένιωσαν ελεύθεροι για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια για να έρθουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους κτλ. Επομένως, το περιμέναμε. Θεωρούμε βεβαίως ότι υπάρχει όμως θωράκιση είτε από τη φυσική ανοσία είτε από τον εμβολιασμό. Άρα δεν περιμένουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε φοβερή πίεση στα νοσοκομεία. Θα υπάρχει μια αύξηση στις νοσηλίες και σαφώς πλέον το ενδιαφέρον είναι στους ανθρώπους άνω των 60, όπου εκεί πραγματικά θα πρέπει να προσέχουν, διότι η μετάλλαξη όμικρον έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει διαφυγή από το εμβόλιο αλλά και από τη φυσική νόσηση. Βλέπουμε επαναμολύνσεις στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα και ανήκουν στις επαφείς ομάδες. Οι ειδικοί έχουν τονίσει πολλές φορές ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη τόσο ο απόλυτος αριθμός κρουσμάτων, με δεδομένο ότι η όμικρον μεταδίδεται ραγδαία και σε εμβολιασμένους, ενώ συχνό είναι και το φαινόμενο επαναλίμωξης, αλλά οι σκληροί πανδημικοί δείκτες παραμένουν ακόμη σε πτωτική πορεία. Και σε αυτό έχει συμβάλει πολύ ο εμβολιασμός, ο οποίος συνεχίζεται. Βλέπω ότι έχουν αυξηθεί και σε μεγάλο βαθμό και η προσέλευση του κόσμου σε ό,τι αφορά την τέταρτη δόση. Εγγύζουμε σχεδόν τα 60-70 περιστατικά ημερησίως. Και αλλά βλέπετε ότι στα 50 περιστατικά τα 45 είναι τέταρτη δόση. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση σε ό,τι αφορά την τέταρτη δόση του εμβολίου. Για να πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Από την Πρωτομαγιά ισχύει η αύξηση του κατώτατου μισθού από 663 ευρώ στα 713. Η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2022, 2% από 1η Ιανουαρίου και 7,5% από 1η Μαΐου, είναι σωρευτικά 9,7%. Η Ελλάδα όμως κατατάσσεται στην ένατη θέση ανάμεσα σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Στα 713 ευρώ έναντι 663 που ήταν μέχρι τις 31 Απριλίου, ανέρχεται πλέον μετά την Πρωτομαγιά ο κατώτατος μισθός. Ωστόσο, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε όποιον εργαζόμενο δεν έχει κατοχυρώσει κανένα επίδομα προϋπηρεσίας κατά το Φεβρουάριο του 2012, ενώ πρόκειται για μεικτό ποσό, καθώς το καθαρό ανέρχεται σε 611 ευρώ, με τους περισσότερους να επισημαίνουν πως σε καμία περίπτωση, δεδομένης της ακρίβειας, της νέας οικονομικής ύφεσης και όλων όσα συμβαίνουν με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και των τιμών των καυσίμων, δεν αρκεί. Στην ουσία, μιλάμε για μια ξεφτύλα, μιλάμε ότι εξασφαλίζουν μισό κιλό ψωμί την ημέρα στους εργαζόμενους. Αυτό είναι ο κατώτατος μισθός. Αυτές είναι οι αυξήσεις και σημειωτέων δεν τις παίρνουν όλοι. Τις παίρνει όσοι είναι στον κατώτατο μισθό. Ένα μικρό κομμάτι, μιλάμε για πανελλαδικά 650.000. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι που ανήκουν κάτω από με τετράωρη κτλ. Οι οποίοι δεν παίρνουν καμιά αύξηση. Η αλήθεια είναι αυτή ακριβώς και προφανώς παίρνει άλλες διαστάσεις όσο ο πληθωρισμός ανεβαίνει, με τις συνθήκες για τους πολίτες εξαιρετικά δύσκολες. Όταν έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος έχει ξεπεράσει το 9% και πιθανόν στο τέλος του χρόνου να κλείσει με 12%. Δηλαδή βλέπουμε ότι και αυτή η αύξηση, η οποία είναι καλή βέβαια, αλλά δεν καλύπτει όμως τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να πάει στα 751 ευρώ και αμέσως μετά να επανέλθει στα 800 ευρώ που είναι ο διάμεσος μισθός. Είναι γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει γίνει καμία αύξηση στον κατώτατο μισθό. Οι αυξήσεις τώρα και η ενέργεια καίνε πραγματικά τα νοικοκυριά και άκρως χαρακτηριστικά είναι τα όσα επεσήμανε, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης. Ο κ. Μανιάτης έθεσε στη βάση του τα διλήμματα που ανοίγουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα σε έναν πόλεμο που αποκτά τελευταία και μια άλλη διάσταση, με τον Πούτιν να επιχειρεί, εκβιάζοντας τους Ευρωπαίους με τις πληρωμές σε ρούβλια, να διασπάσει τη συνοχή τους. Εδώ ο κύριος Μανιάτης εστίασε στα σημεία του δισταγμού και της αναποφασιστικότητας που διακρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση για την επίσημη έναρξη υλοποίησης του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη, έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα και η Ευρώπη κάνουν τα πρώτα βήματα για την ενεργειακή τους απεξάρτηση από τη Ρωσία. Χαρακτηριστικές ήταν στην τηλεόραση Μπέστη επισημάνσεις του καθηγητή Πανεπιστημίου και πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος στάθηκε στα σημεία δισταγμού και αναποφασιστικότητας που διακρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς η Ευρώπη, ενώ στο θέμα της πανδημίας ανταποκρίθηκε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, στο ζήτημα της ενέργειας δείχνει να έχει χάσει αυτό το ρυθμό. Αυτό συνέβη πολλές φορές, με την εξαίρεση βέβαια των πρώτων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Τώρα πια έχουμε περάσει σε μια άλλη ιστορική φάση, είναι η φάση των δισταγμών, της αναποφασιστικότητας και της απώλειας πολύτιμου χρόνου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι δυστυχώς το ζήτημα που πρόσφατα ανέκυψε με το να πληρώνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, αντί για το νόμισμα στο οποίο είναι το συμβόλαιό τους, να πληρώνουν σε ρούβλια. Είναι ένας καθαρός εκβιασμός εκ μέρους του Προέδρου Πούτιν, ένας εκβιασμός που δεν έχει οικονομικό νόημα, έχει όμως ένα πολύ βαθύ συμβολικό νόημα, διότι οικονομικά η Ρωσία θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή, εισπράττοντας ευρώ, να τα μετατρέψει σε ρούβλια. Αυτό που θέλει ο πρόεδρος Πούτιν είναι να υποχρεώσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες οι ίδιες να ανοίξουν λογαριασμό σε ρούβλια και οι ίδιες να αποδέχονται την μεταφορά των χρημάτων τους, που αρχικά γίνεται σε ευρώ, σε ρούβλια. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτό το θέμα καθυστέρησε αρκετά. Ο Γιάννης Μανιάτης εστίασε σε όλα όσα δρομολογήθηκαν από το 2012 μέχρι το 2014 κατά τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αναπτύσσοντας και καθορίζοντας όλες αυτές τις σοβαρές εξελίξεις και τα μεγάλα έργα στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Ακόμη και τώρα, παρότι έχουμε χάσει 7-8 χρόνια, ακόμη και τώρα έχουμε ένα ιστορικό χρονικό παράθυρο ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ακόμη πιο σπουδαίο γεωπολιτικό ρόλο τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, έχεις την αναβαθμισμένη ρεβιθούσα σου, εγκαινιάζεις το εφεσαριού, έχεις τον ΤΑΠ ο οποίος μεταφέρει αζέρικο, τελειοποιείς τον ελληνοβουλγαρικό. Επιτέλους για πρώτη φορά συμφωνεί και η Ιταλία να κατασκευάσουμε τον αγωγό EastMed. Έχεις και πρέπει να προχωρήσεις τις έρευνες κοιτασμάτων σου νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Εάν όλα αυτά τα συναθροίσουμε, αποτελούν ένα, όλα μαζί ένα πανίσχυρο γεωπολιτικό όπλο της χώρας που έχει σημασία τώρα που η Ευρώπη είναι διψασμένη για νέες πηγές φυσικού αερίου, μπορεί πραγματικά να μας αναδείξει σε ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Για να πάμε τώρα στον εμπορικό κόσμο. Ξεκίνησαν σήμερα οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Να δούμε ποια ήταν και η κίνηση στις γιορτές του Πάσχα. Είναι μαζί μας το μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ο κύριος Στάθης Μακρύς. Καλησπέρα σας, κύριε Μακρύ. Καλησπέρα σας, κύριε Στάθη, και στον κουρατέ σας. Καλό μήνα να έχουμε. Και πώς πήγατε έτσι να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, να μας δώσετε την εικόνα πώς κύλησε έτσι το Πάσχα, πώς πήγε η αγοραστική κίνηση? Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε ότι η αγοραστική κίνηση στο Πάσχα είναι καλύτερη από πέρσι, σίγουρα είναι καλύτερη από πέρσι. Οι συνάδελφοι 2-3 μέρες το μεγάλο εβδομάδο δούλεψαν αρκετά καλά. Βέβαια αυτό όμως δεν μπορεί να πούμε ότι λύσαμε το πρόβλημά μας, έτσι. Υπήρχε μια κίνηση, όχι αναμενόμενη όπως περιμέναμε, καλύτερα από πέρσι βέβαια, αλλά ήταν ο κόσμος συγκρατημένος και στα ψωνία του και στα χρήματά του και γενικά η οικονομία. Στο οικονομικό θέμα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Παρατηρήθηκε ωστόσο αύξηση του τζίρου, γιατί το προηγούμενο διάστημα τα εμπορικά καταστήματα δεν κινήθηκαν όσο θα έπρεπε. Ναι, σωστά. Υπήρχε μια αύξηση του τζίρου μεγάλη εβδομάδα λόγω της γιορτών, των βαφτιστήρια και όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις που έχουμε. Υπήρχε αύξηση του τζίρου σε όλα τα μαγαζιά. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι ζήσαμε το πρόβλημά μας, έτσι. Ήταν μια μικρή τονωτική ένεση μέσα στο χάος που υπάρχει σε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Γιατί όντως υπάρχει χάος, κυρία Αγιοβούλου, υπάρχει θέμα. Εκτός γενικά όλο το καιρό δεν πήγαν καλά. Περιμέναμε πιο πολλά. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια με τις ενδιάμεσες εκτός που υπάρχει, που είναι τώρα, να μπορούμε να πούμε ότι
υπάρχει μια μικρή δυνατότητα να μπορέσουμε να κάποια χρήματα ακόμα να εξοικονομήσουν οι επαγγελματίες. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται 15-20 Μαΐου, πότε? Ναι, είναι για 15, για 10 μέρες οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Για 10 μέρες. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Υγείας Καλαμάτας, όπως και πολλοί άλλοι εμπορικοί σύλλογοι και γενικά η Ομοσπονδία διαμάσης των εμπόρων, επαγγελματιών, δεν είναι σύμφωνοι με αυτές τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. Μάλλον μπερδεύουν τον κόσμο πολύ, παρά τον διευκολύνει να κάνει τα ψώνια του, αλλά τώρα βέβαια, λόγω της κατάστασης, ίσως να δώσουν μια μικρή λύση. Πιστεύω ότι θα είναι τελευταίες εκπτώσεις, δηλαδή μας έχει πει και ο Υπουργός ότι μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που γίνονται. Και ίσως είναι ευκαιρία για τον κόσμο τώρα, επειδή μιλάω με πολλούς συναδέλφους, να μπορέσουν να βρουν πράγματα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Ίσως καλύτερες από τις προηγούμενες εκπτώσεις. Λόγω της κατάστασης εννοώ, έτσι. Προσπαθούν και αυτοί. Είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας και γενικά της Ελλάδας να μπορέσει να ξεκινήσει τα χρήματα για να μπορέσει να πληρώσει υποχρέωση του. Και βέβαια να πούμε ότι δίνεται δυνατότητα στα καταστήματα όποια θέλουν να είναι ανοιχτά και την Κυριακή, έτσι, που σωστά, μας έρχεται. Σωστά. Όποια θέλουν μπορεί να είναι και την Κυριακή. Ναι, σωστό αυτό. Είναι και αυτό μια πρόταση ακόμα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί. Ούτε και πολύ αισιόδοξοι είμαστε, ούτε και απεσιόδοξοι. Υπάρχει μια γενική, μια κατήφια στον κόσμο. Βλέπουμε πρόσωπα σκετροπά στον δρόμο. Όλα αυτά με τις αυξήσεις που υπάρχουν γύρω μας, με την ενέργεια. Και γενικά όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο δημιουργεί ένα συνέστημα ανασφάλειας. Και δυστυχώς αυτό αντικατοπτρίζεται αμέσως στην αγορά και γενικά στο εμπόριο. Κύριε Μακρύ, υπάρχουν καταστήματα στην Καλαμάτα που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης? Η αλήθεια είναι και ότι υπάρχουν, δυστυχώς. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν θα φαφτεί το καλοκαίρι να μπορέσουν να... Θα τους βρει καλοκαίρι που λέμε στα δικά μας καθημερινωμένοι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όντως. Και γίνεται πιο μεγάλο, όπως είπα και πιο πριν, με το θέμα της ενέργειας. Είναι τεράστια τα ποσά που δεν αναπληρώσουμε σε πολλά μαγαζιά, όπως και στο δικό μου. Είναι ακόμα ένα ενίκιο πολλές φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε και να σταθούμε στα πόδια μας, εμείς οι μικρομεσαίοι. Και ακόμα βέβαια δεν έχουμε ακούσει μέτρα καινούρια από την κυβέρνηση, μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις αυτές. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε ακούσει και κάνουμε μια έκκληση προς την κυβέρνηση να το κάνει προτού να είναι αργά. Πρέπει να γίνουν άμεσα τα μέτρα. Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους επαγγελματίες, και για την οικογένειά μας και για το σπίτι μας. Βλέπουμε τι πληρώναμε ρεύμα και τι πληρώνουμε τώρα. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί άλλο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και φυσικά, εμείς σαν έμποροι και σαν επαγγελματίες, δεν μπορούμε να όλο το κόστος αυτό να το απορροφήσουμε και να μην κάνουμε αυξήσεις τιμές μας. Δεν γίνεται, ειλικρινά σας λέω, δεν γίνεται. Είναι σαν το κατώστατο. Ένα μεγάλο ποσοστό βέβαια των αυξήσεων αυτών το έχω απορροφήσει. Mm-hmm. Όμως, να ξέρετε, θα υπάρχει γενικά μια τάση αυξητική σε όλα τα είδη των μαγαζιών. Λόγω της ενέργειας εδώ, έτσι. Ναι. Σοβαρά λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, οι οποίοι παράλληλα έχουν να τροφοδοτήσουν και το σπίτι τους, το νοικοκυριό τους, και ακριβώς, το πρόβλημα ακριβώς. Έτσι διωγγώνεται ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Συμβαίνει, όπως συμβαίνει και στο σπίτι σας, στο νοικοκυριό σας, συμβαίνει και σε μια επιχείρηση. Έτσι είναι μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δεν θα μπορείς να τα απεξέλθεις στο τέλος. Και δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι θα μείνουν άνεργοι, θα μεγαλώσουν ανεργία στην Ελλάδα, θα έχουν άλλα προβλήματα μεγαλύτερα. Τα ταμεία μας αρχίζουν να... Και τώρα ξέρω κάποιοι συναδέλφοι που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν το τέβι τους. Το παλιό τέβι που λέμε, τον ΟΑΕ. Υπάρχουν τέτοια θέματα πλέον. Βάζουν δόσεις. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουμε. Μας ζητάνε τις επιστρεπτές. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Τι θα γίνει με αυτά, πώς θα τα επεξέλθουν σε όλα αυτά τα προβλήματα. Με τη δουλειά έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και εννοώ με τον τζίρο της δουλειάς. Η δουλειά μπορεί να γίνει, η τζίρια είναι πολύ πιο μικρή. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει έξω. Όμως αν δείτε στα χέρια τους, πόσες κρατούν τσάντες στα μαγαζιά. Πολύ λίγοι. Από κάθε άλλη φορά. Μάλιστα. Κύριε Μακρύν, να πούμε και πάλι ότι ξεκίνησαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, θα κρατήσουν 10 ημέρες. Τα καταστήματα, σωστά. Τα εμπορικά καταστήματα της Καλαμάτας θα έχουν έτσι καλές εκπτώσεις. Καλό θα είναι οι καταναλωτές να το εκμεταλλευτούν αυτό. Ναι, καλό μόνο το καταναλωτικό κοινό της πόλης μας να μπορέσει να βγει στα μαγαζιά, βάσει την οικονομική τους κατάσταση, να ξέρουν ότι θα βρουν πάρα πολύ καλές τιμές.
Είναι δεδομένο αυτό, να ξέρει, κύριε Γιοπούλου. Οι προσφορές αυτές εμείς θα είναι γενναίες, δεν μπορώ να ξέρω άλλη έκφραση. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να κάνουμε τα ψώνια μας σε πολύ καλύτερες τιμές και σε καλή ποιότητα. Καλούμε όλο το γαροστικό κοινό της πόλης και του νομού ταυτόχρονα να μπορέσει να έρθει στα μαγαζιά, να ψωνίσει, να στηρίξει την τοπική οικονομία, να στηρίξει τους τοπικούς εδώ επιχειρηματίες, γιατί κατά τα ψέματα, αν και εμείς φύγουμε από τη μέση, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ευχαριστούμε βέβαια και το κοινό, το γνωστικό κοινό, για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Υπήρχε μια σχετική κίνηση, μας είπα, μεγάλη εβδομάδα. Μπορέσαμε και πήραμε μια ένεση, όχι όσο περιμέναμε, αλλά ξέρετε πως λέει ο λαός μας, και στην αναδροχιά καλό και το χαλάζει. Κάπως έτσι λειτουργούμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Κύριε Μακρύ, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για εσάς και τους ακροατές και συναθλητές σας. Να είστε καλά για τη στήριξη που μας δίνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το θέμα του ελαιολάδου και της τιμής του. Να δούμε τι ζήτηση υπάρχει, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, ο κύριος Παναγιώτης Ντανάκας. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Καλησπέρα, κύριε Λιοπούλου. Καλό μήνα και Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Κύριε Ντανάκα, για πείτε μας, ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στη τιμή του ελαιολάδου? Είχαμε έτσι προσδοκίες ότι θα φτάσει πολύ ψηλά, αλλά βλέπουμε ότι η τιμή παραμένει έτσι σταθερά, όπως ήταν και πριν ένα μήνα. Η τιμή αυτή τη στιγμή είναι παγιωμένη. Η κατώτερη τιμή που υπάρχει είναι το 3,60. Υπάρχει στην αγορά και το 3,65 και εκτός από μία μεμονωμένη περίπτωση, μέσα από μία δημοπρασία που πήγε 3,67. Μέχρι στιγμής, μετά το Πάσχα, η αγορά έχει κινηθεί σε χαλαρούς ρυθμούς. Δεν έχουμε την αναμενόμενη ζήτηση. Θεωρούμε ακόμα ότι υπάρχει χρόνος να γίνουν οι παραγγελίες που αναμένουμε από τους ξένους αγοραστές. Η τιμή όμως αυτή την εποχή είναι παγιωμένη άνωθεν των 3,60. Κύριε Ντανάκα, υπήρχε η προσδοκία λόγω των αυξήσεων στα άλλα λάδια ότι θα αυξηθεί και το ελαιόλαδο και είχαμε κάνει έτσι και πάλι εδώ συζήτηση. Εσείς βέβαια πάντα είσαστε επιφυλακτικός σε ό,τι ακούγετε και πάντα πέφτετε μέσα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ο πόλεμος δημιουργεί έτσι αυτή τη στασιμότητα και τη μη ζήτηση του προϊόντος? Όχι, καμία σχέση. Mm. Ο πόλεμος επηρέασε και όχι στην πραγματικότητα, αλλά αποδεικνύεται ότι όσο περνάει ο καιρός, όλα αυτά που δημιουργηθήκανε εν μέρη τα θεωρώ στημένα όσο αφορά τα θέματα του ηλιελαίου και των άλλων ελαιολάδων, γιατί αποδεικνύεται περίτρανα και με τις κινήσεις του Υπουργείου που έγινε μετά από θέματα και με πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ότι υπήρχαν τα αποθέματα για να υπάρχουν, να καλυφθούν οι ανάγκες. Το γιατί έφτασαν κάποια ελαιόλαδα που προέρχονται εκτός ελαιοκάρπου εκεί πάνω είναι μια άλλη ιστορία. Το ελαιόλαδο και ειδικά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο και αν είναι κάποιος που θα το επηρεάσει, αν είναι κάτι που θα το επηρεάσει από εδώ και στο εξής, είναι δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας έχει να κάνει με το πόσο θα κινηθεί ο τουρισμός, πόσο θα κινηθεί η εστίαση, όχι για να μαγειρευτεί το φαγητό, αλλά για να κινηθεί όπως έχει μάθει ο ξένος, ο Ευρωπαίος, μέσα από τη σαλάτα. Και ο δεύτερος παράγοντας που θα παίξει το ρόλο είναι πόσο το επόμενο χρονικό διάστημα θα κινηθεί η ανθοφορία του ελαιοδέντρου. Είναι λοιπόν οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν την τύχη του ελαιολάδου το επόμενο χρονικό διάστημα και όχι ο πόλεμος. Ο πόλεμος ήταν μια δικαιολογία. Ζήτηση από ξένες αγορές υπάρχει? Υπάρχει, αλλά είναι περιορισμένη, είναι συγκρατημένη θα έλεγα, γιατί οι ξένες εταιρείες πάνε διστακτικά φοβούμενες το τι έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια με τον COVID και με όλη αυτή την ιστορία. Έχουν όλες αποθέματα, όχι φυσικά για να
βγάλουν και τη νέα χρονιά ως να μπορέσουν να βάλουν το φρέσκο μέσα. Έχουν όμως ποσότητες τέτοιες που θα τους επιτρέψει να κινηθούν το επόμενο διάστημα. Δεν είναι όμως επαρκές, ξαναλέω, για να βγάλουν όλη τη χρονιά. Δηλαδή χρονιά εννοώ μέχρι να μπει το φρέσκο λάδι σε διαδικασία να επεξεργαστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα, θα είναι ο μήνας αυτός που θα κρίνει την κίνηση του ελαιολάδου. Πάντως, μετά το Πάσχα, να γνωρίζουμε ότι είναι χαλαρές οι κινήσεις των ξένων εμπορικών οίκων. Και αυτό είναι που δημιουργεί έτσι τη στασιμότητα στην τιμή του ελαιολάδου. Κοίταξε να δείτε. Όλα είναι προσφορά και ζήτηση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ζήτηση, η τιμή είναι εκεί που έχει παραμείνει. Δηλαδή φυσικό είναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η μεγάλη ζήτηση, γιατί όπως προείπα είναι όλη επιφυλακτική, παραμένει η αγορά έτσι όπως είναι. Υπάρχει εκτίμηση. Άλλος ένας λόγος που τα μετράνε όλα οι ξένοι εμπορικοί οίκοι είναι το τι κοστολόγια έχουν κάνει για να βγουν στο ράφι, και αυτό παίζει το ρόλο τους, και εκμεταλλευόμενοι την μέχρι στιγμής αδιαφορία που υπάρχει στον εμπορικό κόσμο, κρατάνε τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Υπάρχει εκτίμηση για αύξηση το επόμενο διάστημα? Όλα είναι πιθανά. Στο εμπόριο όλα είναι προβλέψιμα. Όποιος πει ότι μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, είναι τεράστιες ικανότητες που έχει. Εγώ δεν θα τόλμαγα να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί διαπιστώνω ότι κάθε χρονιά δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν είμαστε σε ένα χώρο που κάθε χρόνο διδασκόμαστε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε κοντά, για να μπορούμε και εμείς με τον τρόπο μας να ενημερώνουμε τους παραγωγούς μας και μέσα από εσάς να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές. Όπως το είπατε και εσείς, προτιμώ να είμαι επιφυλακτικός και ας με κατηγορούν, παρά να γεμίζω με φρούδες ελπίδες τον κόσμο να τον επαρασύρουμε σε κάτι που μελλοντικά μπορεί να μην συμβεί. Κύριε Ντανάκα, επειδή φέτος αναμένεται να είναι μια καλή χρονιά για την παραγωγή του ελαιολάδου στη χώρα μας, βέβαια εκτός απρόπτου, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει και η τιμή ή δεν έχει σχέση? Τα πάντα έχουν σχέση, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις μέχρι να βάλουμε το προϊόν μέσα. Θεωρητικά και με την ανθοφορία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα δέντρα της ελληνικής επικράτειας, βλέπουμε ότι θα είναι μια καλή παραγωγή αν εξελιχθεί μέχρι το τέλος έτσι, μέχρι τη στιγμή δηλαδή που θα γίνει συγκομιδή, έκθλιψη και αποθήκευση ελαιολάδου. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δέσμη παραγόντων, όπως είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι, κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τα ξένα κράτη, εκείνα παίζουν δυστυχώς το ρόλο, το ρυθμιστή, και από εκεί και πέρα θα είναι αυτό που θα κρίνει. Με την κοινή λογική κάτι τέτοιο σημαίνει. Δηλαδή όταν υπάρχει υπερπαραγωγή για τα ελληνικά δεδομένα, αν δεν συμβεί κάτι από τη στιγμή που μην κρυβόμαστε πίσω από το χρόνο, το λάδι μας φεύγει για τα ξένα κράτη και ειδικά για την γείτονα χώρα, την Ιταλία, η οποία είναι η χώρα η οποία παίρνει από ροφά και τις μεγαλύτερες ποσότητες. Αν δεν συμβεί κάτι τραγικό, θεωρώ ναι με τη λογική ότι εκεί οδηγούμαστε. Όμως δεν πρέπει ποτέ να προδικάζουμε κάτι, γιατί δεν ξέρουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού που θα παράξουμε. Και δεν ξέρουμε τα άλλα κράτη τι θα αποθέματα θα έχουν. Έτσι λοιπόν, προτιμότερο είναι να μην κάνουμε τέτοιες προβλέψεις για την επόμενη χρονιά. Συνεπώς, δεν μπορούμε να δώσουμε και μια συμβουλή στους παραγωγούς αν θα πρέπει να πουλήσουν τώρα ή αργότερα. Η συμβουλή που πρέπει να δίνουμε στους παραγωγούς είναι ότι οι παραγωγοί πρέπει να πουλάνε σε όλο το χρόνο με όλες τις τιμές για να είναι μέσα και να φύγουμε από την τακτική να πουλήσουμε μαζεμένα για να πάρουμε τα λεφτά μαζεμένα. Υπάρχουν φορές που ο παραγωγός κερδίζει από αυτό το πράγμα, υπάρχουν όμως φορές που ο παραγωγός χάνει, και υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας
που έρχεται στιγμή και υπάρχουν, έρχεται στιγμή που μας ζητάνε ελαιόλαδο οι ξένοι εμπορικοί οίκοι αλλά και οι ελληνικοί, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε τη συγκατάθεση του παραγωγού δεν μπορούμε να το διαθέσουμε. Γι' αυτό λοιπόν το φρόνιμο και το σωστό είναι ο παραγωγός να πουλάει όλο το χρόνο σε όλες τις τιμές για να είναι μέσα. Στη χώρα μας έχουμε αποθέματα ή έχουν πουληθεί περισσότερες ποσότητες? Από τις πληροφορίες που έχω μέχρι τώρα τα αποθέματα είναι λίγα. Ειδικά στην Πελοπόννησο είναι λίγες οι ποσότητες οι οποίες υπάρχουν στα συνεταιριστικά και στα ιδιωτικά εργοστάσια. Δεν γνωρίζω τι πραγματικά αποθέματα έχει η Κρήτη ή η Μεγαλόνησος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, αλλά και εκεί θεωρώ ότι σύμφωνα με την παραγωγή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια και με αυτά που διαβάζω καθημερινά, και εκεί σίγουρα είναι περιορισμένα. Έτσι, ολοκληρώνοντας, τι θα λέγατε, κύριε Ντανάκα, στους παραγωγούς? Στον παραγωγό, εδώ που έχει φτάσει η χρονική περίοδο, αυτό που θα τον συμβούλευα είναι ό,τι ποσότητα διαθέτει, αν δεν θέλει να την πουλήσει συγκεντρωτικά όλη, ας πουλήσει μία ποσότητα τώρα και ας πουλήσει και μία ποσότητα μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν που τον συμβουλεύω είναι ότι η τιμή των 3,65 μπορεί να μην σώνεται ο παραγωγός με τις τιμές που έχει φτάσει το κόστος της καλλιέργειας και όλα αυτά, αλλά δεν είναι και μία άσχημη τιμή. Καλό είναι να κρατάμε τους αγοραστές μας κοντά και όχι να τους διώχνουμε. Και βέβαια έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση αν θα αυξηθεί η τιμή του ελαιολάδου, όπως και αν θα μειωθεί, έτσι δεν είναι, κύριε Ντανάκα? Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, κυρία Ελιοπούλη, που είμαστε μέσα στα πράγματα. Είναι κακά τα ψέματα, είναι χρηματιστήριο. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω άλλη μία φορά, είναι άλλοι οι παράγοντες που κανονίζουν την τιμή. Δυστυχώς δεν μπορεί η ελληνική επικράτεια με τον τρόπο που δουλεύει το ελαιόλαδο, με τον τρόπο που υπάρχει η εμπορία, να διαμορφώσουμε εμείς τις τιμές. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που εξαρτώμαστε από ξένους, ξένοι είναι αυτοί που ρυθμίζουν τις τιμές στην αγορά. Κύριε Ντανάκα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της επισιτιστικής κρίσης έρχεται ξανά στην επιφάνεια με τους κινδύνους μεγάλους και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα της επάρκειας τροφίμων επίσης έρχεται σε πρώτο πλάνο. Μάλιστα, χαρακτηριστικές ήταν οι επισημάνσεις η Γερμανίδας Υπουργού χθες, που κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρώσουν τρόφιμα για 10 ημέρες. Βαθαίνει ο ευρωπαϊκός προβληματισμός αναφορικά με την επισιτιστική ασφάλεια, 2 μήνες και πλέον από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέδωσε χθες στον ρωσικό εκβιασμό για την αποπληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια. Μολονότι οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εγγυώνται ότι θα υπάρχει επάρκεια αγροτικών προϊόντων στη Γυραιά Ήπειρο, η προσιτότητα αυτών, λόγω του υψηλού κόστους, αλλά και τα λιγοστά πλέον ρωσικά λιπάσματα, δημιουργούν δεύτερες σκέψεις τη στιγμή που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στοχεύουν ευθέως στην υποδομή εισιτηρών των Ουκρανών, έχοντας επιβάλει ταυτόχρονα ναυτικό αποκλεισμό στην Οδυσσό. Καθώς οι καθημερινές συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας γίνονται όλο και περισσότερο αντιληπτές με το πέρασμα των μηνών, απορία και ανησυχία προκάλεσε η χθεσινή παρένεση Γερμανίδας Υπουργού της Νάνσες Φίσερ προς τους πολίτες της χώρας της να προχωρήσουν σε προμήθειες τροφίμων για 10 ημέρες, προειδοποιώντας τους την ίδια ώρα για διακοπές στο ηλεκτρικό αλλά και τυχόν κυβερνοεπιθέσεις. Σε συνέντευξή της, η Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι Γερμανοί πολίτες καλό θα είναι να είναι φοδιασμένοι στα σπίτια τους με βασικές προμήθειες σε τρόφιμα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες κρίσεις, τις πανδημίες, τις απειλές πολέμου, προτάσσοντας τη λήψη προστατευτικών μέτρων, ανάμεσα στα οποία και προμήθειες για τρόφιμα, φάρμακα ή ιατρικές προμήθειες. Αν το ρεύμα διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σίγουρα χρήσιμο να υπάρχει παροχή έκτακτης ανάγκης στο σπίτι. Υπάρχουν ακόμη 599 καταφύγια στη Γερμανία, είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων η κυρία Φίσερ, ενώ άφησε ανοιχτό το παράθυρο ενεργοποίησης κάποιων που χρησιμοποιούνται διαφορετικά σήμερα. Η δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η αγροτική παραγωγή της Ουκρανίας και η οποία θα μπορούσε να συμπαρασύρει μοιραία
Κι άλλο προς τα πάνω, τις τιμές των τροφίμων διεθνώς, περιέγραψε χθες και ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τώρα επισιτιστική κρίση, καθώς η Ρωσία αποκλείει ζωτική σημασία σε ουκρανικά σιτηρά. Το χειρότερο θα είναι η πείνα, η οποία πλησιάζει για πολλές χώρες. Δεν ξέρουμε τι σοδιά θα έχουμε και αν θα μπορέσουμε να την εξάγουμε. Οι τιμές ήδη αυξάνονται, προειδοποιεί ο πρόεδρος Ζελένσκι. Να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Θέμα χρόνου αποτελεί η επανεκκίνηση της πλατφόρμας για το βάουτσερ 200 ευρώ, με το οποίο επιδοτείται η αγορά λάπτοπ, τάμπλετ και άλλων συσκευών. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέρημνα, το οποίο προβλεπόταν σε τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θέμα χρόνου αποτελεί η επανεκκίνηση της πλατφόρμας για το βάουτσερ 200 ευρώ, με το οποίο επιδοτείται η αγορά λάπτοπ, τάμπλετ και άλλων συσκευών. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέρημνα 2, το οποίο προβλεπόταν σε τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος, Ψηφιακή Μέρημνα, που εισήγαγε το βάουτσερ των 200 ευρώ, έγιναν δεκτές περισσότερες από 293.000 αιτήσεις, ενώ εκδόθηκαν 506.152 επιταγές των 200 ευρώ. Οι δικαιούχοι της επιδότησης έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τάμπλετς, καθώς σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων εξαργυρώθηκαν 262.072 βάουτσερς. Να σημειωθεί ότι σε κάθε αγορά συσκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 1 έως 3 επιταγές. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των δικαιούχων τα λάπτοπς με 105.171 εξαργυρωμένα vouchers και οι παραδοσιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου desktop με 18.270 εξαργυρωμένες επιταγές. Προημερών αναρτήθηκε το ΦΕΚ, με το οποίο κλείδωσε η εκκίνηση του προγράμματος των vouchers των 200 ευρώ, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο άμεσο διάστημα. Οι δικαιούχοι της επιδότησης των 200 ευρώ είναι κυρίως εκπαιδευτικοί του δημοσίου τομέα, χωρίς να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ μπορεί να είναι επιπλέον οικογένειες πυροπλήκτων, καθώς και οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη από 4 έως 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης με κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το ημερολογιακό έτος 2021. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210 22 266. Στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας,
πράγματι μιλάμε για ένα θαύμα. Το μεγάλο μας έργο είναι να ξανακάνουμε παιδιά τα παιδιά. Ο κόσμος σου είναι ο τόπος που ζεις. Ο τόπος που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες, η ιστορία, η παράδοση, η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, τη πόλη, τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν. Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και βέβαια το μεγάλο στοίχημα φέτος για τη χώρα μας είναι ο τουρισμός και υπάρχουν έτσι οι προσδοκίες ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο του 2019. Είχαμε μια καλή εικόνα τις ημέρες του Πάσχα και βέβαια θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με το στέλεχος ξενοδοχείων που είναι μαζί μας, τον κύριο Κώστα Ανδριανόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για τουρισμό για μια ακόμη φορά. Καλά τα πήγαμε έτσι το Πάσχα. Ναι, νομίζω ότι γενικά το τελευταίο διάστημα ήταν ένα καλό διάστημα για τον τουρισμό στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, νομίζω και τον ελληνικό τουρισμό. Ήταν η περίοδος του Πάσχα που παραδοσιακά είναι ένα πολύ δυνατό διάστημα με αυξημένη ζήτηση και πολύ καλές πληρότητες. Και βέβαια συνεχίζει αυτό μια και η επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά σε συνδυασμό με το Πάσχα των Καθολικών, στο συνδυασμό του τριήμερου της Πρωτομαγιάς και με τα κάποια συνέδρια που υπάρχουν στο μεγάλο αστικό κέντρο του νομού στην Καλαμάτα, έχουν δημιουργήσει μια έτσι πολύ ικανοποιητική εικόνα για ένα διάστημα που ξεπερνάει σχεδόν τις δύο εβδομάδες. Συνεπώς, αυτή η εικόνα που είδαμε τις ημέρες του Πάσχα, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, μας δείχνουν και πώς θα πάνε τα πράγματα το καλοκαίρι. Είναι σαφέστατα ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Πλέον έχει, νομίζω, μια εικόνα που μπορεί να κάνει κανείς μια πρόβλεψη. Μπορεί να πει ότι θα έχουμε δυνατά τριήμερα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Έλληνας, κυρίως, μια και αυτή τη στιγμή, κυρίως ο Έλληνας είναι ο πελάτης που έρχεται και γεμίζει τα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα καταλήμματα στο νομό. Έχει την ανάγκη να κάνει αυτές τις σύντομες αποδράσεις, που είναι συνήθως μία ή το πολύ δύο δινητηρεύσεις, και διαλέγει τα τριήμερα για να έρθει να εκδράμει κυρίως από την Αθήνα και να φτάσει εδώ στην περιοχή. Είναι σαφέστατα θετική εικόνα. Περιμένουμε βέβαια και την κορύφωση των πτήσεων σχετικά του πτυπτικού προγράμματος στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που έχει αρχίσει σιγά σιγά να φορτώνει, να μπαίνουν όλο και κάθε εβδομάδα και κάποιοι καινούργιοι προορισμοί μπαίνουν σιγά σιγά. Νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι, κυρίως τον εισερχόμενο τουρισμό από το εξωτερικό, γιατί αυτό είναι που θα δώσει μια εικόνα και για τον υπόλοιπο Μάιο αλλά και για τον Ιούνιο, μέχρι να φτάσουμε στην καθαρά τουριστική περίοδο του Ιουλίου. Γιατί σίγουρα τα τρίμερα δεν σώζουν και την κατάσταση. Σίγουρα δεν σώζουν και είναι μια από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο τουριστικός κλάδος. Αυτή η εποχικότητα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός αλλά και η περιοχή μας, πραγματικά είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε. Αυτός ο τουρισμός των περίφημων 4-5 μηνών σίγουρα δεν μπορεί να καταστήσει βιώσιμες τουριστικές επιχειρήσεις, είτε είναι αυτά ξενοδοχεία, είτε είναι ψηφιακές επιχειρήσεις του νομού ή επιχειρήσεις διασκέδασης. Και ειδικά με τα προβλήματα που έχει τώρα ο κλάδος, ο ευρύτερος, έτσι, γιατί είχαμε και την πανδημία, ήταν κλειστά τόσο καιρό. Συνεπώς, θέλουμε μια δυνατή σεζόν για να πούμε ότι πάμε καλά και οι επιχειρήσεις στέκονται. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι σχεδόν έχουμε 2 χρόνια περίπου ταλαιπωρίας.
Μην ξαναδεί για πρώτη φορά, ο δυτικός κλάδος έκλεισε πριν από 1,5 χρόνο. Βιώσαμε το 20 μια κακή χρονιά σε σχέση με αυτό που είχαμε βιώσει την προηγούμενη χρονιά, τη χρονιά ρεκόρ του 2019. Το 2021 είχαμε κάποια διόρθωση σε σχέση με το 2020. Σαφέστατα ήταν λίγο πιο, η εικόνα ήταν καλύτερη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πλησίασε το 2019. Για αυτή τη σεζόν έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα με την πολεμική σύγκρουση στη Βόρεια Ευρώπη, αυτό νομίζω θα ήμασταν πολύ πιο αισιόδοξοι. Αυτή τη στιγμή πραγματικά το χρειαζόμαστε. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Εγώ είμαι από αυτούς που θέλω να κρατάω λίγο να έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κυρίως υπάρχει μια φοβία αυτή τη στιγμή κυρίως στον πελάτη μας που έρχεται από την Βόρεια Ευρώπη, που παρακολουθεί τον πόλεμο, που επίσης είναι πολύ, πολύ πιο κοντά από ό,τι σε εμάς, και έχει μια ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν. Βιώνουν και αυτή μια ενεργειακή κρίση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς και ο μέσος Έλληνας καταναλωτής με τους λογαριασμούς της ενέργειας, αλλά και οι επιχειρήσεις μας στα ξενοδοχεία. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις πραγματικά είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, πώς θα διαχειριστούμε αυτό το ενεργειακό κόστος, που θα είναι ουσιαστικά λειτουργικό κόστος και ουσιαστικά επιβαρύνει και τις υπόλοιπες αγορές. Ουσιαστικά τίποτα δεν έχει την ίδια τιμή που είχε πριν από λίγους μήνες. Το βιώνει ο οικιακός καταναλωτής, το βιώνουν αυτό και οι επιχειρήσεις. Έχει εκτοξευτεί τουλάχιστον 30% το κόστος, mm-hmm, ουσιαστικά το λειτουργικό για τις επιχειρήσεις εστίασης αλλά και τις επιχειρήσεις διαμονής. Που καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να απορροφηθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουν αυξήσεις. Το είδαμε ήδη και στην περίοδο του Πάσχα. Αυτό θα είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, που θα πρέπει να βρουν τη χρυσή ισορροπία μεταξύ του ποσού που είναι διατηθειμένος και μπορεί να πληρώσει ο υποψήφιος πελάτης μας και αυτό που πραγματικά μπορεί εμάς να μας καλύψει τα λειτουργικά κόστη και να αφήσει ένα λογικό περιθώριο κέρδους. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, μας πονοκεφαλιάζει καθημερινά, κάθε στιγμή της εργασίας μας. Ναι, γιατί πραγματικά πλήττονται και τα νοικοκυριά τώρα και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα υπερβολικό κόστος είναι και ανασταλτικός παράγοντας στο να κάνει κάποιος διακοπές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είναι σαφές ότι οι λογαριασμοί της ενέργειας ήδη το βλέπουμε ότι έχουν επηρεάσει αρκετά την ελληνική αγορά, αλλά έχουν επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αγορά. Πολλοί προσπαθούν να είναι λίγο πιο μαζεμένοι και στο διάρκεια των διακοπών τους, ακόμη και στο budget που συνολικά θα χαλάσουν για να μπορέσουν να έχουν αυτή την περίοδο των διακοπών της ξεκούρασης για αυτούς. Εμείς ως Μεσσηνία σε ποιες χώρες απευθυνόμαστε? Κοιτάξτε, η Μεσσηνία έχει μια χρόνια εξάρτηση από την εσωτερική αγορά, από την ελληνική αγορά, που είναι ξεκάθαρο αυτό. Η αλήθεια ότι αυτή η συμμετοχή της ελληνικής αγοράς έχει αρχίσει να μειώνεται τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, μιας και η εισερχόμενη αγορά συνήθως έχει και μεγαλύτερο budget ώστε να χαλάσει και δεν έχει αυτή την έντονη εποχικότητα που έχει η ελληνική αγορά. Άρα λοιπόν η ελληνική αγορά παραμένει πάντα για μας ένας πολύ καλός πελάτης, με τις εξάρσεις του κυρίως μέσα στην περίοδο της αιχμής, που αρχίζει από τις αρχές Ιουλίου και τελειώνει περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου, και τα ερωτοστικά τριήμερα. Από εκεί πέρα, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, παραδοσιακά όπως και τον ελληνικό τουρισμό, είναι οι top 2 αγορές για μας. Και με την συνεπικουρούνται με πολύ μικρότερα βέβαια ποσοστά και σε αριθμούς από κάποιες παραδοσιακές αγορές για την περιοχή μας και για τη χώρα, όπως είναι για παράδειγμα η Ολλανδία, όπως είναι η Δανία, η Σουηδή, η Ιταλία που αυτή τη στιγμή είναι σε μια υστέρηση. Υπάρχουν με τη Γαλλία οι πτήσεις που βοήθησαν πραγματικά τα τελευταία χρόνια να γίνει και αυτή ένας δυνατός παίκτης όπως ήταν παλιότερα για την περιοχή. Νομίζω γενικά οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι αυτές οι οποίες επιλέγουν Ελλάδα, επιλέγουν Μεσσηνία για τις διακοπές τους. Φέτος έχουν προγραμματίσει διακοπές νωρίς ή είναι της τελευταίας στιγμής? Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε κρατήσεις? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι γενικά η ευρωπαϊκή αγορά, γενικά ο εισερχόμενος τουρισμός, ήταν μια αγορά η οποία έκανε τις κρατήσεις από τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς και μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο για το ποιες ημέρες θα ταξιδέψει, πού θα μείνει, πόσο θα μείνει και σε ποιο ξενοδοχείο και σε ποια περιοχή. Αυτό τα τελευταία χρόνια, λόγω των μεταβολών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση που βιώσαμε και τις ακυρώσεις που βιώσαμε στον προγραμματισμό αυτών των ανθρώπων, δημιούργησε πλέον ένα φαινόμενο για
πραγματικά πολύ last minute κρατήσεις, δηλαδή κρατήσεις τελευταία στιγμής. Πάντα ήταν ένα φαινόμενο και πάντα υπήρχε ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς που επέλεγε αυτό, κυνηγώντας, προσδοκώντας να βρει την καλύτερη τιμή σε ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής. Αυτό πλέον, λόγω της ανασφάλειας που έχουν, αν θα γίνει πτήση, αν θα εξελιχθεί πολύ ιδανικά το υγειονομικό περιβάλλον στη χώρα προορισμού, αυτό έχει δημιουργήσει και σε πολύ έντονο πλέον να μεστοποιήσει το φαινόμενο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε σε όλη αυτή την περίοδο που βιώνουμε. Δεν νομίζω θα αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Θα το βιώνουμε συνέχεια και μέσα στην, ακόμη και στην, μέσα στη βαθιά τουριστική σεζόν, όπως είναι στον Αύγουστο, θα βλέπουμε κρατήσεις τελευταία στιγμή να πέφτουν. Αυτό δεν μας βοηθάει πάρα πολύ σε προγραμματισμό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να μπορέσουμε να το συνηθίσουμε και να το διαχειριστούμε. Σαν επαγγελματίες που είμαστε, νομίζω και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει ανασφάλεια στον κόσμο, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Άρα τα μετράει όλα μέχρι την τελευταία στιγμή για να πάει διακοπές. Νομίζω ότι έχει αλλάξει κυρίως ο τρόπος για τον οποίο σκεφτόμαστε για τις διακοπές. Είναι ξεκάθαρο ότι τις έχουμε ανάγκη όλοι μας, αλλά γενικά έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται κανείς σε αυτό. Ευτυχώς δεν έχει μειωθεί η ανάγκη του ανθρώπου να εκδράμει, να πάει σε ένα διαφορετικό προορισμό, να βιώσει το ελληνικό καλοκαίρι, την ελληνική φύση. Και το είδαμε αυτό και το Πάσχα που όλοι έτσι εξόρμησαν. Αλήθεια είναι. Είναι πραγματικά. Για Μεσσηνία τώρα μιλάμε μέχρι και Αύγουστο για τουρισμό. Δεν θα έχουμε επιμήκυνση. Είναι κάτι που θέλουμε έτσι ως νομό. Είναι ένα πάγιο στοίχημα και ένα πάγιο αίτημα, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει έτσι από μόνο του. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται μια γενικότερη προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία χρόνια αυτό που έχει γίνει, που έχει αλλάξει η εικόνα τελείως, είναι ότι ο Σεπτέμβριος πλέον είναι ένας από τους καλύτερους μήνες. Ουσιαστικά ο Σεπτέμβριος είναι πλέον ο δεύτερος μήνας από άποψη πληρότητας εσόδων μετά τον Αύγουστο. Στις περισσότερες περιοχές και στα περισσότερα ξενοδοχεία έχει ξεπεράσει και τον Ιούλιο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πλέον έχουμε κατοχυρώσει τον Σεπτέμβριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και από εκεί πέρα. Και πλέον το πρώτο 15 του Οκτωβρίου εξελίσσεται πολύ δυναμικά. Νομίζω ότι εκεί σε αυτά το έχουμε πάει καλά, κυρίως επειδή έχουν αλλάξει και οι συνήθειες και οι συνθήκες των ανθρώπων πάνω σε αυτό. Περιμένουν να δουν λίγο και πώς θα εξελιχθεί τα υγειονομικά δεδομένα σε κάθε περιοχή για να αποφασίσουν τις διακοπές τους. Πολλοί δεν θέλουν την πολυκοσμία που έχει ο Αύγουστος. Mm-hmm. Αυτό μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να απευθούμε δυναμικά στην εσωτερική αγορά και να αφήσουμε δωμάτια πλέον σε περιόδους όπως είναι ο Οκτώβριος και ο Σεπτέμβριος, που η ελληνική αγορά δεν είναι τόσο ζωηρή για την εισερχόμενη αγορά. Από εκεί πέρα τώρα, ο Μάιος είναι το στοίχημά μας, επειδή ακόμη το οπτικό πρόγραμμα δεν είναι τόσο αναπτυγμένο. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό. Υπήρχε μια μικρή αύξηση για το πρώτο τρίμηνο, αλλά τα νούμερα που δεν είμαι από αυτούς που πανηγυρίζουν επειδή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ξεπέρασε το 2019 το τρίμηνο, γιατί τα νούμερα είναι εξαιρετικά μικρά. Αν δείτε, δηλαδή η αύξηση σε απόλυτους αριθμούς είναι 1-2 εκατοντάδες αφίξεων. Άρα αυτό δεν μπορεί να διαμορφώσει στην περιοχή κάτι. Νομίζω ότι σε αυτό πηγαίνουμε καλά και μας βοήθησε ίσως και ο τρόπος, η αλλαγή του τρόπου σκέψης για το πώς θέλουν είναι ιδανικές διακοπές για το μέσο Ευρωπαίο. Τώρα η Μεσσηνία, για αυτούς που μας ακούν, όχι από τη Μεσσηνία, γιατί μας ακούν και από όλη την Πελοπόννησο και από τη Δυτική Ελλάδα, είναι καλός προορισμός, είναι οικονομικός προορισμός? Παίζει ρόλο τώρα πλέον αυτό που πρέπει να προβάλλουμε? Πάλι εδώ το ξεχωρίσουμε. Για μένα την εσωτερική αγορά, για την ελληνική αγορά, έχουμε το μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα της οδικής πρόσβασης. Αυτό μας δίνει σαφέστα πολύ μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους νησιωτικούς προορισμούς, που εκεί το ταξίδι με το πλοίο επιβαρύνει κατά πολύ το συνολικό μπάτζετ της μεταφοράς. Είναι ασφαλής και οικονομικός ταυτόχρονα ο τρόπος διασύνδεσης με το μεγάλο αστικό κέντρο, την Αθήνα και ίσως λιγότερο με την Πάτρα, μια και ο οδικός άξονας δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι το έχουμε κατακτήσει. Mm-hmm. Γενικά οι τιμές στην εστίαση νομίζω είναι σε καλά επίπεδα. Στο επίπεδο των ξενοδοχείων νομίζω ότι είμαστε από το μέσο όρο και πάνω. Υπάρχουν κάποια ζητήματα κυρίως λόγω της ανυπαρξίας κλινών. Άρα στις περιόδους της μεγάλης αιχμής είναι λογικό να ακολουθούμε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, να ανεβαίνουν λίγο οι τιμές. Αυτό νομίζω δεν είναι κακό. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Μας δίνει
δίνει. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η λειτουργία του αεροδρομίου της Καλαμάτας μας δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, μας δίνει τη δυνατότητα να διασυνδεθούμε με, με τις μεγάλες χώρες, τους βασικούς μας πελάτες που είναι οι χώρες όπως από τις Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Άρα νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι για την τουριστική κίνηση. Οι νέες επενδύσεις που γίνονται τις βλέπουμε, τις ακούμε και σε, όχι μόνο στη Δυτική Μεσσηνία, αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές. Και η περιοχή της Μάνης, Μυστικής Μάνης, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας οικοδομικός οργασμός στην περιοχή. Θα δείτε πολλά μικρά καταλήματα όσα επιτρέπει ουσιαστικά η μορφολογία του εδάφους εκεί γίνονται. Νομίζω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, ειδικά σε ένα βάθος χρόνου ουσιαστικά για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα δούμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη ουσιαστικά στο τουριστικό ρεύμα για την περιοχή. Και εδώ βέβαια είναι η άλλη μεγάλη πρόκληση, να δούμε ποιος θα εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιος προσωπικό, τι γίνεται? Παραμένει θυμάστε το ότι πρόβλημα. Πριν από 2 μήνες περίπου, νομίζω ότι τα είχαμε συζητήσει και από τότε είχαμε κρούσει λίγο τον κόδωνα του κινδύνου, ότι πραγματικά το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Αρχίζουν πλέον να το συνειδητοποιούν πάρα πολλοί επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μετακίνηση. Και σε όλη τη χώρα, γιατί διάβαζα σήμερα και τα νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα πλέον. Είναι τεράστιο το πρόβλημα πραγματικά. Δεν υπάρχει τοπικό πρόβλημα, είναι εθνικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Πολλοί λόγοι σε αυτό. Ας μην προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε. Εμείς εδώ για τη χώρα μας νομίζω ότι ένα μεγάλο ρόλο έπαιξε η μετακίνηση σχετικού προσωπικού σε άλλες χώρες, σε περιοχές πολύ πιο ανεπτυγμένες τουριστικά, αναζητώντας κανείς δυνατότητες για να εξελιχθεί επαγγελματικά, για καλύτερες μισθολογικές συνθήκες και ακόμη και επίπεδο ζωής. Έχουν φύγει πάρα πολλοί κόσμοι, πάρα πολλοί σπουδαστές μου αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε χώρες που για μας αποτελούν όνειρο για να ταξιδέψουμε εκεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όμως πραγματικά. Επιχειρήσεις σε τουριστικά μέρη, σε ξενοδοχεία, σε ψυχικές επιχειρήσεις. Και δεν είναι ένας κλάδος. Κυρίως το μεγάλο πρόβλημα το εντοπίζουμε κυρίως στον χώρο της κουζίνας. Εκεί είναι ίσως το πιο ξυμένο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστια έλλειψη ανθρώπων, σεφ, βοηθών, μάγειρας, α, β, σε όλη τη βαθμίδα στην κλίμακα των εργαζομένων μιας επαγγελματικής κουζίνας. Και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό τώρα? Δεν υπάρχει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή η λύση. Ούτε μπορούμε να δημιουργήσουμε. Είναι σίγουρο ότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όχι όμως μόνο εκεί, και σε άλλα επίπεδα, και στο κομμάτι του σέρβις, ακόμη και στο κομμάτι της υποδοχής, ακόμη και σε ειδικότητες που δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα, όπως ήταν για παράδειγμα η υποδοχή. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εργαζόμενοι θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο, θα βιώσουν μεγαλύτερα σε ώρες, ωράρια. Και απουσία ρεπόρ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά αν η χρονιά είναι εξελιχθεί όπως περιμένει κανείς με μεγάλες πληρότητες, αυτό θα πραγματικά θα είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι κάτι όμως που δεν μπορεί να αντιληφθεί σήμερα, αλλά πρέπει να σχεδιαστεί άμεσα για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για την επόμενη σεζόν. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και η ελληνική κοινωνία, νομίζω ακόμη και η ελληνική οικογένεια, δεν το έχει καταλάβει αυτό και εξακολουθεί να στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσουν σε ειδικότητες και σε επαγγέλματα και σε κατευθύνσεις οι οποίες δεν έχουν καμιά επαγγελματική προοπτική, αφήνοντας κατάκριτη τον τουρισμό που δίνει εισόδημα από τα 18. Τα περισσότερα παιδιά που έρχονται στις σχολές όπως τα ΙΕΚ έχουν αμοιβόμενη πρακτική άσκηση από το πρώτο έτος. Άρα τους εξασφαλίζει δουλειά, ειδικά σήμερα τους εξασφαλίζει δουλειά επαγγελματία πλέον για μια μεγάλη σεζόν. Ειδικά τώρα που υπάρχει σοβαρή έλλειψη. Η πρόκληση νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη που πρέπει να διαχειριστούμε και σε σχέση με αυτό, αλλά και στο να διατηρήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας σε ένα υψηλό επίπεδο. Γιατί αν με την λόγω του προσωπικού πέσει και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών, αυτό θα δημιουργήσει μια αλυσίδα σε διαφορετική. Θα μας αναγκάσει σε μείωση τιμών και όλο αυτό. Είναι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, τον οποίο τον βιώσαμε. Η υγειονομική κρίση έχει τη μεγάλη ευθύνη, γιατί μετακίνησε πολύ κόσμο από το δραστηριότητα αυτή σε άλλες δραστηριότητες. Αλλάζει η κοινωνία. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, νομίζω, θα ζήσουμε και άλλες αλλαγές για τα επόμενα χρόνια. Τίποτα δεν πρόκειται να μείνει σταθερό. Έτσι, το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Βλέπουμε το κομμάτι του delivery έδωσε δουλειά σε εκατοντάδες ανθρώπους στην περιοχή.
Δεν το περίμενε κανείς ότι θα έχει μια τέτοια εκρηκτική αύξηση αυτός ο κλάδος δραστηριότητας. Σίγουρα λοιπόν μετακινήθηκαν πολλοί κόσμοι και προς τα εκεί και από άλλες δουλειές. Αλλά νομίζω τελικά ότι η εργασία αυτή τη στιγμή αποτελεί πρόβλημα και σε άλλους κλάδους, όχι μόνο στον τουρισμό, απλώς σε εμάς είναι ίσως το πιο. Ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο που χρειάζεται άμεσα έτσι, ο τουρισμός κόσμο για να υποδεχθεί τους τουρίστες, αυτό που θέλουμε. Και να παρέχουμε και σωστή και καλή έτσι, ποιότητα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα πιο δύσκολα αν χάσουμε και την ποιότητά μας. Δεν ξέρω, έτσι ολοκληρώνοντας, τι θα λέγατε για τη νέα τουριστική σεζόν. Κοιτάξτε, να δείτε, πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Νομίζω ότι η χρονιά θα είναι αρκετά καλύτερη από το 2021. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι μας να πιάσουμε τη χρονιά ρεκόρ του 2019. Ας μην χαθούμε μόνο σε αυτό, κυνηγώντας αυτό το στόχο. Νομίζω πρέπει να βρούμε μια χρυσή ισορροπία, ακόμη και στην προσωπική και, και στον εργασιακό μας βίο και για τους εργαζομένους. Ίσως αυτό το κομμάτι της δουλειάς μας, της μεγάλης έντασης, ειδικά σε κάποιες περιόδους, να οδήγησε και πάρα πολύ κόσμο εκτός από αυτόν τον κλάδο εργασίας. Ναι. Κάποιος δεν ζει μόνο για τα λεφτά, θέλει να έχει μια ποιότητα ζωής πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι απλώς, εγώ αν θα μπορούσα να πω κυρίως προς τους ανθρώπους που είναι επιχειρούν σε αυτό το κομμάτι και είναι στον χώρο της διαμονής των μικροξενοδόχων, ότι θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ ουσιαστικά πλέον ο σύγχρονος πελάτης, δεν συγχωρεί λάθη. Χρειάζεται απόλυτος επαγγελματισμός, χρειάζονται τη βοήθεια των επαγγελματιών να το κάνουν. Κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Θα είναι πολύ πιεστική η χρονιά. Η ενεργειακή κρίση και το ενεργειακό κόστος χρειάζεται στοχευμένες κινήσεις, χρειάζεται σωστές πωλήσεις ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Και από εκεί πέρα, ας δώσουμε ο καθένας από εμάς, όπως σαν Έλληνες, αν το έχουμε το DNA, τη φιλοξενία, όπως λέμε και ίδια, ας δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, στους ανθρώπους που θα έρθουν, που έχουν επιλέξει μια χώρα, μια περιοχή ανάμεσα σε χιλιάδες επιλογές που έχουν, να έρθουν εδώ και να σπαταλήσουν το πιο σπουδαίο κομμάτι του χρόνου τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, τις διακοπές τους. Το περιμένουν πάρα πολλούς μήνες. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ταξιδέψει 2 χρόνια τώρα. Θα έρθουν φέτος εδώ στην περιοχή μας, στη χώρα μας. Ας δώσουμε το καλύτερο μας πρόσωπο, το καλύτερο μας σε αυτό, να το υποδεχτούμε με το πιο ευγενικό μας χαμόγελο και την ζεστασιά που μας αρμόζει. Και να φύγουν όλοι αυτοί με εμπειρίες, γιατί αυτό έτσι μετράει. Και είναι η καλύτερη προβολή για τον τόπο μας. Αλήθεια είναι. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σεζόν να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους και τέτοιο, γιατί θα είναι δύσκολη σεζόν. Θέλουμε υπομονή, καλή φυσική κατάσταση και ψυχολογική κατάσταση να και πολλές ώρες εργασίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα. Αλλά δεν μου λείπει κιόλας. Στο Αιγαίο. Βράδυ. Με καιρό. Και δεν πας για ψάρεμα. Έχεις μπροστά σου ένα σπίτι, το οποίο πλέον είναι μόνο συντρίμια. Ένας άνθρωπος είναι θαμμένος μου σε χιόνι.
Ξέρεις ότι έχεις μόνο 15 λεπτά. 15 λεπτά για να τον ξεθάψεις από εκεί πέρα μέσα. Είναι όμως αυτό το συναίσθημα που νιώθεις. Όταν τα δίνεις όλα για να σώσεις ένα παιδί πριν το καταπιεί το νερό. Η πραγματική ανταμοιβή είναι η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου που κινδυνεύει. Είναι ο τρόπος που σε κοιτάζει ο άλλος. Αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που έσωσες από τα ερείπια. Πραγματικά είναι σαν να νιώθεις ότι παίρνεις μέρος σε ένα θαύμα. Και αυτό το βλέμμα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό, γιατί πραγματικά ένας ερευνητικός και επιμορφωτικός κύκλος με τίτλο «Ηχοτοπία του Ταϊγέτου», που περιλαμβάνει οργανωμένες επισκέψεις στον Ταΐγετο, διαδικτυακές εκδηλώσεις, εκδόσεις, πολιτιστικά δρόμενα και ένα μουσικό παντοπολείο, ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τον Οκτώβριο από την Ορεινή Ακαδημία Ταϊγέτου. Και να καλησπερίσω αμέσως τον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Σαρή, ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Ορεινής Ακαδημίας Ταϊγέτου. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρικής Ακαδημίας Οικολογίας, είναι εκπαιδευτικός μουσικής και είναι και διδάσκων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι πολλοί οι τίτλοι σας, πολλές έτσι οι αρμοδιότητές σας. Και θα θέλαμε έτσι να σας γνωρίσουμε πριν πάμε στο συγκεκριμένο θέμα, που έτσι είναι πρωτοποριακό θα λέγαμε. Για πείτε μας για εσάς έτσι. Να πω με ακρίβεια, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας. Ακουστικής, η οποία ιδρύθηκε το 2007 και έχει μια πορεία στη χώρα, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται το 5ο της συνέδριο, το οποίο έγινε στην Καλαμάτα, το 2018. Δηλαδή, αυτή η εταιρεία έχει περάσει από εδώ, έχει εντυπωσιαστεί δεκάδες επιστήμονες σχετικοί, κυριολεκτικά εντυπωσιάστηκαν με τις δυνατότητες του βουνού, γιατί υπήρξαν κάποιες επιστημονικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του συνεδρίου που έγιναν στον Ταΐγετο, και από τότε υπάρχει ιδέα να μελετηθεί και να γίνει και βιωματικά και για τα παιδιά όλη αυτή η έμφαση στον ήχο, που τη λέμε ηχοτοπία του Ταϊγέτου. Είχαμε όλες αυτές τις περιπέτειες με τις κοροναϊούς και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι. Και τώρα ξεκινάτε δυναμικά. Και τώρα, ναι, ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό που είπατε, ότι είμαι εκπαιδευτικός εδώ από το 2012 μουσικής. Έχω έρθει χωρίς να είμαι από εδώ και έχω κι εγώ πραγματικά, πώς να το πω, μαγευτεί, έχω καθυλωθεί από τις δυναμικές του τόπου και των ανθρώπων. Και έχετε πολλά να δώσετε, ειδικά με αυτές τις δράσεις που κάνετε, γιατί έχει σχέση και με τη μουσική όλο αυτό. Ναι. Και θα ξεκινήσουμε το τι είναι η ηχοτοπία του Ταϊγέτου, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος τι, ναι, ακριβώς λέμε. Ναι. Η έννοια ηχοτοπείο είναι το πολύ απλό να προσλαμβάνουμε το τοπίο και από την ηχητική του πλευρά συνειδητά. Οτιδήποτε ακούει ο άνθρωπος σε έναν χώρο είναι το ηχοτοπείο. Είναι η σχέση του ανθρώπου με τους ήχους του περιβάλλοντος. Απλώς συμβαίνει το γεγονός ότι αγνοούμε τους ήχους. Η ήχη είναι πάντα εδώ. Ο άνθρωπος πρώτα αναπτύσσει την ακοή του σαν όν και επιτρέψτε μου να πω, τελευταία τη χάνει. Ναι. Το τελευταίο πράγμα που χάνει ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι το σώμα μας, η φύση, έχει δώσει πολύ σημασία στη σχέση μας με τον ήχο, αλλά είναι οι συνθήκες και ο πολιτισμός μας που μας έχουν κάνει να το αγνοούμε. Με την έννοια του ηχοτοπίου, η οποία εισήχθηκε περίπου το 1977
στο πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας που εισήγαγε ο ιδρυτής της ομάδας Σάφερ στον Καναδά, στην αρχή και σε όλο τον κόσμο, και σήμερα υπάρχει πλέον η ακουστική οικολογία σαν επιστήμη σε όλες τις χώρες, αρχίσαμε ξανά να ακούμε το περιβάλλον. Αλλά να το ακούμε πραγματικά και σε βάθος. Γιατί ο ήχος έρχεται, το σώμα μας τον προσλαμβάνει. Πολλές φορές μας λένε οι ειδικοί ότι το ηχητικό σου περιβάλλον επιδρά στην υγεία σου. Συμβαίνουν διάφορα, αλλά εμείς δεν του δίνουμε σημασία. Με το ηχοτοπίο το προσλαμβάνουμε και αντιλαμβανόμαστε τον ήχο και σε σχέση με την υγεία μας, αλλά και σε σχέση με την αισθητική μας, με την ποιότητα ζωής, αν θέλετε. Και τα ηχοτοπία, τα υγεία του πώς προέκυψαν? Τα ηχοτοπία, εκτός από την πορεία αυτή που σας είπα, δηλαδή κυριολεκτικά συζητήθηκε από δεκάδες επιστήμονες, γι' αυτό και τώρα συμμετέχουν 8 πανεπιστήμια με τους διδάσκοντές τους και αναμένουμε και άλλο κόσμο. Εκτός από αυτό, συνέβη και ότι το γεγονός ότι στην, όπως έχετε ξαναπεί από αυτό εδώ το χώρο, από αυτό εδώ το βήμα, αυτή τη στιγμή στον Ταΐγετο, στον χώρο, υπάρχει μια δραστηριοποίηση των ανθρώπων. Υπάρχουν παιδιά που ανεβαίνουν και κάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις. Εκεί λοιπόν ήταν τεράστια ευκαιρία και δυνατότητα να βάλουν τα παιδιά να ακούσουν. Και από σε τι βοηθάει αυτό τα παιδιά, γιατί είναι σημαντικό, άρα έχει ένα όφελος το παιδί όταν ακούει. Ναι, ακριβώς. Η δύναμη στην πρόταση είναι στο ακούει. Έχει ένα όφελος το παιδί όταν ακούει. Γιατί το παιδί έχει τα αυτιά, έχει τους ήχους γύρω του, αλλά δεν έχει συνειδητοποιημένη αίσθηση του ήχου. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε το μέσο που είναι πολύ προσιτό στο παιδί, την οθόνη, το κινητό τηλέφωνο, αν είναι μεγάλο το παιδί, ή το τάμπλετ, και με εφαρμογές απλές και προσιτές, την ώρα που ακούει το παιδί, του δείχνουμε, περνάει και ώρα σε αυτή τη στιγμή, το βλέπω εδώ, του δείχνουμε εικόνες από τον ήχο, όπως εγγράφεται σε έναν φασματογράφο, σε έναν αναλυτή του ήχου οπτικοποιημένο. Αυτό όμως τι κάνει στο παιδί, επειδή το παιδί είναι πολύ εξοικειωμένο με αυτή τη γλώσσα, είναι εγγραμματισμένο, όπως λέμε στην παιδαγωγική. Αυτομάτως κάνει τη σύνδεση της εικόνας που βλέπει με τον ήχο και ξαφνικά συνειδητοποιεί ήχους ή συνειδητοποιεί το ηχοτοπίο μέσα από κάτι που του είναι γνώριμο. Πολλές φορές, ξέρετε, λέμε ότι τα παιδιά είναι εγκλωβισμένα στις οθόνες. Ναι, αυτό ότι ακριβώς. Είναι συνέχεια στα παιχνίδια κτλ. Αυτά όμως έχουν όλα τα αρνητικά που συνήθως λέμε. Έχουν και το θετικό όμως ότι βάζουν τα παιδιά σε έναν κόσμο, τα γραμματίζουν στην ψηφιακή τεχνολογία, σε νέους οπτικούς κώδικες, οπτικοακουστικούς κώδικες. Εμείς λοιπόν τους παίρνουμε αυτούς και ξαναγυρνάμε πίσω. Βάζουμε το παιδί να ξανακούσει. Και αυτό είναι πολύ προσιτό. Το παιδί μαγεύεται. Τα παιδιά πραγματικά σαστίζουν στην αρχή και μετά αρχίζουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Γιατί χρησιμοποιούν και αυτά που ξέρουν καλά, το τάμπλετ, το τηλέφωνο. Καλύτερα από εμάς. Καλύτερα από εμάς. Και μέσα από αυτά, δηλαδή, δεν τους αποκλείει σε αυτό που γνωρίζουν. Είναι σημαντικό για τα παιδιά αυτό. Τους το επαυξάνει, θα λέγαμε. Τώρα, στην ουσία του πράγματος. Ένα από τα θέματα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης των παιδιών. Το να μπορέσεις πραγματικά να συγκρατήσεις τους ήχους σου, να είσαι ακίνητος, ήσυχος, να ακούσεις και να προσηλωθείς για αρκετό χρόνο, είναι σπάνιο, δεν το έχουμε πια. Μιλάμε για τη φασαρία που γίνεται, για τη δυσκολία να έχουμε ησυχία στο σχολείο, στην τάξη, στην οικογένεια. Το παιδί εκεί ξαφνικά γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Εξασκείται η συγκέντρωση. Αυτομάτως ενεργοποιείται ο εγκέφαλος αλλιώς. Και υπάρχουν πολλά συνακόλουθα ωφέλη που το παιδί μετά έχει στη ζωή του, αν θελήσει να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο του ακούιν που εμείς του δίνουμε εκεί. Άρα αυτό το εφαρμόζει και σε άλλους χώρους, όχι μόνο στον Ταΐγετο, στην επίσκεψη που θα κάνει. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία έτσι στη διδασκαλία? Υπάρχει μια μεθοδολογία, ακριβώς όπως το είπατε, η οποία δεν είναι ανάγκη να γίνει στο βουνό. Ναι. Το βουνό είναι η πολύ καλή συγκυρία. Εμείς το χρησιμοποιούμε και στην τάξη. Το χρησιμοποιούμε σε πολλές περιπτώσεις καθημερινότητας. Τη μεθοδολογία αυτή την λέμε τα τελευταία χρόνια, την εφαρμόζουμε εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο. Σε συντομία τη λέμε ηχοπαιδαγωγική. Και έχει ακριβώς αυτή τη λογική. Εξασκούμε την ακοή. Ναι. Και μετά ανασυντάσσεται όλο το σύστημά μας, το αισθητηριακό και το λογικό. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να πάμε στον Ταΐγετο. Όμως ο Ταΐγετος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και μετά θα ανακαλύψουμε και ιδιαίτερα πράγματα για τον Ταΐγετο που αφορούν και τους ενήλικες.
Αυτό είναι δεύτερο όφελος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το βουνό προσφέρεται στο να ακούμε πολλούς ήχους. Ναι. Και γι' αυτό επιλέγεται, έτσι. Αν με ρωτάτε, το βουνό προσφέρεται γιατί ακούμε κάποιους σπάνιους ήχους. Το συγκεκριμένο βουνό έχει άφθονο ηχητικό περιβάλλον από τη ροή του νερού. Ναι. Όλοι ξέρουμε το νερό του Αιγαίου. Ο κύκλος του νερού, εκτός από το ότι είναι ευεργετικός ως νερό στην καθημερινότητά μας, είναι και ηχητικά ευεργετικός. Mm-hmm. Το νερό έχει πάρα πολλές φορές συζητηθεί ότι όταν ρέει παράγει συγκεκριμένου τύπου ήχους που δρούν ευεργετικά με πολλούς τρόπους στην υγεία μας. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, γιατί δεν έχουν όλα τα βουνά νερό. Αν με ρωτήσετε όμως τι άλλο υπάρχει στον Ταΐτο, θα σας έλεγα την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του. Ναι. Τα δάση, έτσι όπως είναι δομένα, γιατί κάθε βουνό έχει άλλο τρόπο να βγαίνει από τη γη. Θα σας έλεγα για τη χλωρίδα και την πανίδα του, γιατί η χλωρίδα ηχεί με τα καιρικά φαινόμενα. Και θα σας έλεγα ακόμα και για τη σχέση των ανθρώπων, γιατί αυτή τη στιγμή το ηχοτοπίο του Ταΐτου είναι ένας πολύτιμος πόρος. Πόρος. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, ξέρετε, είναι λίγο οικονομικής φύσης αυτό που θα σας πω, yeah. αλλά οι ποιότητες αποτιμούνται οικονομικά. Λέμε, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή πέσαν οι τιμές γιατί έχει φασαρία. Ξέρω εγώ, είναι yeah. το αεροδρόμιο δίπλα. Yeah. Είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο για όλους μας. Εδώ συμβαίνει το ανάποδο. Έχουμε μια ποιότητα που μεταφράζεται για το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα και γύρω από το βουνό και στο βουνό που φτιάχνουν αυτό το ηχοτοπίο. Άρα το ηχοτοπίο του Ταϊγέτου διαμορφώνει και άλλες καταστάσεις. Μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαίνουν και άλλα. Ναι, έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο που σας είπα πριν. Πέρα από την καθημερινότητα της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο, μετά μπορείς να πεις τώρα θα ανακαλύψουμε τον Ταϊγέτο. Τώρα θα ανακαλύψουμε την Καλαμάτα. Υπάρχει αυτό, ναι. Και στον Ταΐτο, σας λέω, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Μιλάμε για κλιματική ουδετερότητα, για κυκλική οικονομία και για πολλά έτσι τέτοια ναι, συστήματα. Γιατί αυτά ακούγονται. Ναι. Αυτά ακούγονται και δεν είναι κάτι καινούριο. Στις επιστήμες του ήχου η οικονομία συνδέεται με τον ήχο. Σκεφτείτε τη βιομηχανική επανάσταση. Είναι άλλωστε γνωστό σε όσους σπουδάζουν σχετικά παιδεία ότι ένα από τα πράγματα που εντυπωσίασε στους ανθρώπους όταν έγιναν οι μηχανές είναι τι θόρυβο κάνουν αυτές οι μηχανές, οι πόλεις. Τι θόρυβο κάνουν αυτές οι πόλεις. Σε κάποιους αρέσει, έχει και το πολιτιστικό του στοιχείο. Ναι, φυσικά η οικονομία ακούγεται και φυσικά η κυκλική οικονομία ακούγεται. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο λίγο, άμα θέλετε το βλέπουμε. Τώρα σε ποιους απευθύνεται, μόνο στα παιδιά η ηχοτοπία Ταϊγέτου ή και σε μεγάλους? Είναι ακριβώς τα δύο αυτά πράγματα. Ναι. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι για τα παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει ήδη πιλωτικά και θα συνεχίσουμε μέχρι τον Οκτώβριο και θα δούμε αν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε. Είναι ξεκάθαρα για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Γιατί η μεθοδολογία αυτή διδάσκεται μετά για να προεκταθεί στο σχολείο. Το δεύτερο κομμάτι είναι για τους ενήλικες. Εκεί είναι και ομάδες ενηλίκων που θα μας επισκεφτούν, αλλά κυρίως εκεί, επειδή είναι το κομμάτι της έρευνας, είναι οι επιστήμονες αυτοί όλοι που θα μιλήσουν για αυτά, είτε επισκεπτόμενοι την Καλαμάτα ή τον Ταΐγετο, είτε online, γιατί είναι από όλη την Ελλάδα, δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν όλοι αυτοί εδώ. Εκεί αφορά τους ενήλικες. Ναι, έχουμε και το σχεδιασμό για κάτι δραστηριότητες συνεδριακού τύπου, που βέβαια είναι μόνο για ενήλικες. Μάλιστα. Κύριε Σερή, δεν ξέρω, τα παιδιά που έχουν επισκεφτεί μέχρι αυτή τη στιγμή, τι λένε στο τέλος, ποιες είναι οι εντυπώσεις τους? Ναι. Είναι πάρα πολύ καλές και δεν είναι υπερβολή αυτό. Σας έχουμε στείλει γενικά, έχουμε δώσει κάποιες φωτογραφίες, γιατί δεν είναι καλό να δημοσιεύουμε τα παιδιά. Ναι, βλέπουμε έτσι τα ενήλικα παιδιά, ναι. Κοιτάξτε, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και για μας είναι πρωτόγνωρο και για τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλές πάρα πολύ καλή ανατροφοδότηση που έχουμε. Αλλά το φροντίζουμε και εμείς με έναν τρόπο. Ένα από τα δρόμενά μας που είναι η χρήση των κουδουνιών από την κτηνοτροφία, τους έκανε πάρα πολύ εντύπωση, τους κάνει πάντα εντύπωση. Ζητάμε στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα κουδούνια στην πλαγιά και να κάνουμε μια αναπαράσταση του κοπαδιού, μια εξομοίωση ηχητική. Αυτό πραγματικά τα εντυπωσιάζει. Γιατί όμως? Γιατί βλέπουν ξαφνικά ότι σε ένα απλό κουδούνι που τόσα χρόνια το ακούγανε, να περιφέρεται και απλώς μπορεί να τσάρει ο ήχος γιατί είναι δυνατό πράγμα το κουδούνι, η καμπάνα, όλα αυτά. Βλέπουν ξαφνικά πόσες πτυχές υπήρχαν που δεν τους φαντάζονταν. Mm-hmm. Αυτό
δεν είναι ότι κερδίσαν να καταλάβουν ότι ένα κουδούνι ακούγεται με έναν τρόπο, ότι τώρα το ζώο τρώει, τώρα το ζώο τρέχει. Είναι ότι καταλαβαίνουν ότι στον ήχο έχεις πολλά να καταλάβεις. Γιατί ο ήχος πάντα λέει την αλήθεια. Και αυτό για τα παιδιά είναι αποκάλυψη. Και σίγουρα φεύγουν από τον ΤΕΙΓΕΤΟ με εμπειρίες. Με εμπειρίες, όπως το λέτε. Από όλο τον κόσμο, έτσι. Γιατί έρχονται ομάδες από όλες τις χώρες. Μάλιστα. Και θα συνεχιστεί μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι, ναι, έτσι λέμε. Με σκοπό ακριβώς να αναπτυχθεί ένα πρώτο σώμα πια σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί το κομμάτι της εκπαίδευσης λίγο πολύ το αναπτύσσουμε στην τάξη. Τώρα ήρθε η ώρα για βιωματικά παιδεία στη φύση. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Εγώ σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Για να πάμε σε κάτι άλλο. Το 9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσίνη άνοιξε τις πύλες του σήμερα για να υποδεχθεί 7 σχολεία από Ελλάδα, Αγγλία και Ισπανία. Το 9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος άνοιξε σήμερα τις πύλες του στην Αρχαία Μεσίνη και το Εκκλησιαστήριο για να υποδεχθεί 7 σχολεία από Ελλάδα, Αγγλία και Ισπανία. Τραγούδισε το πάλι, Κύκλοπα! Συμφορά μου χάθηκα! Από την πόρτα δεν θα βγείτε τη χάρπαστη! Γιατί καλακαρίζεις έτσι! Με θαντάκωσαν! Ασκήμινες πολύ! Και δυστυχής και άσχημο! Έπεσες μεθυσμένος στη φωτιά! Ο κανένας με ρήμαξε! Άρα κανείς δεν σε ρήμαξε! Ο κανένας με τίποτα! Ο Δήμος Μεσίνης από το 2012 μέχρι και σήμερα συνεχίζει με όραμα και ενθουσιασμό τον θεσμό. Με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης να αποτελεί σημείο αναφορά στο διεθνές περιβάλλον για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε σε ένα σημαντικό πολιτιστικό θεσμό του Δήμου μας, το 9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Φέτος, μετά από 2 χρόνια σιωπής, εξαιτίας της πανδημίας, το Εκκλησιαστήριο θα ζωντανέψει μέσα από το θεατρικό λόγο του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη και του Αριστοφάνη. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο ακρόαμα και θέαμα εμπνευσμένο από την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την τέχνη του τόπου, που εκτελήσεται στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης και στην πόλη της Μεσίνης, με την αρχή να γίνεται σήμερα με τον Κύκλοπα του Ευρυπίδη, μια παράσταση των μαθητών του πρώτου Γενικού Λυκείου Μεσίνης. Μονόφθαλμοι και ανθρωποφάγοι κατοικούν. Η γη του Ποσειδώνα, οι κύκλοπες, μας έπιασαν εχμάλωτους και ένας από αυτούς μας έχει σκλάβους. Πολύφημο τον λένε. Μας στέρισε του βάκτου τις χαρές, τα όργια και τα μεθύσια. Η πολιτική του Υπουργείου για ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους μας έχει δώσει τη δυνατότητα να διοργανώνουμε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο σύντομα θα πω ότι ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2012. Όλες οι δημοτικές αρχές το έχουν στηρίξει και υποστηρίξει. Τα 2 τελευταία χρόνια με την πανδημία ξέρετε ότι δεν υπήρχαν θεατρικές παραστάσεις, όμως εμείς δουλέψαμε σκληρά και καταφέραμε την αναβάθμισή του, την ισχυροποίησή του. Μέσα από την ένταξή του στο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος, πολύ σημαντικό, γιατί αφενός έδωσε κύρος στο δεσμό και αφετέρου εξασφάλισε χρηματοδότηση, αλλά και επονήσαμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό δεκαετίας, ώστε με συλλογική προσπάθεια και με τις κατάλληλες εργασίες τα επόμενα χρόνια να το αναβαθμίσουμε και να το καταστήσουμε ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, όχι για τη Μεσσηνία μας και την περιφέρεια, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο ξένος, αυτός αν θες να μάθεις την αλήθεια, αυτός με ρήμαξε ο βρωμερός, αυτός που μου έδωσε κρασί και με έκανε κουδούνι. Φοβερό το κρασί, δεν έπρεπε να τα βάλεις μαζί του. Μου ξέφυγαν, τι τους απέκτησα στο σπήλαιο. Γίνεται θεσμός, από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Δήμαρχο, εντάσσεται και σε δίκτυο, χαίρομαι για την προοπτική του και για την σταθερότητα υποστήριξης σε αυτόν τον θεσμό. Όλοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι, με χαρακτηριστικές να είναι εκεί οι αναφορές του καθηγητή αρχαιολογίας Πέτρου Θέμελη για το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων σε εκδηλώσεις και την επίδραση με το κοινό. Είναι μια μέρα σημαντική, εορταστική θα έλεγα, διότι βλέπω ότι το θέμα κοινωνικοποίηση των μνημείων έχει πια γερές βάσεις, διότι θεσμοθετήθηκε αυτό το φεστιβάλ του Νεανικού Αρχαίου Δράματος, το οποίο είχα την τύχη να παρακολουθήσω πριν από 10 χρόνια τη γενέση του, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα του βήματα, και τώρα βλέπω ότι πατάει στέρεα. Έχει αναγνωριστεί από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και θα βαδίσει νομίζω προς το μέλλον με καλύτερες προοπτικές. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη χρήση αυτών των χώρων, θέσεις και ακρόσεις.
Για να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ευσταθία Χρυσοβέργη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του GKBSM. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Επίσης σύμβουλος επενδύσεων, αξιοποίησης εκείνη της περιουσίας, να προσθέσω. Έτσι, και ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Η GKBSM, όπως ξέρουμε όλοι, με αισθητικό γραφείο και 50 και υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις πανελλαδικά. Επειδή όμως τώρα είναι άνοιξη και μπήκαμε έτσι για τα καλά τώρα στο Μάιο και αρκετοί σκέπτονται να κάνουν ανακαίνιση στο σπίτι τους και βέβαια επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι τα προβλήματα τα οικονομικά είναι πολλά, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι κάποιες συμβουλές στο να κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι μας, αλλά με χαμηλό κόστος. Έτσι, εμείς αυτό στη CKBSM το ονομάζουμε έξυπνη ανακαίνιση. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι είναι η έξυπνη ανακαίνιση? Είναι κάποια ειδικά πακέτα που έχουμε προσαρμόσει στις ανάγκες, όπως είπατε, ανθρώπων που θέλουν να διαθέσουν όσο το δυνατόν, ανάλογα φυσικά με το εμβαδό του εκάστοτε ακινήτου τους, είτε είναι οικιστικό λοιπόν, είτε είναι προς τουριστική εκμετάλλευση τύπου Airbnb, είτε είναι επιχείρηση. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους έτσι ώστε με χαμηλό budget να μπορέσουμε να τους βρούμε λύσεις ώστε να φρεσκάρουν το χώρο τους από την πλευρά της ανακαίνησης και από την άλλη μεριά με έξυπνη διακόσμηση να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ανάγκες τους. Όμως, ναι, το κόστος είναι αυτό που αυτή τη στιγμή έτσι προβληματίζει όλους μας. Γιατί όταν θέλουμε να διαμορφώσουμε έτσι το σπίτι μας ή αυτό που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, στο να είναι και ελκυστικό, χρειάζονται χρήματα, έτσι δεν είναι? Χρειάζονται χρήματα για να δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους. Ναι. Για μικρά διαμερίσματα, μιλώντας μέχρι διάρη, έχουμε φτάσει και έχουμε κάνει σχεδόν ολική ανακαίνιση, φανταστείτε, στην τιμή των 4.000 ευρώ. Μέσα σε αυτά, με πολύ μικρή διαφορά, κάποιος μπορεί να επιλέξει να του βάλουμε εμείς οι ίδιοι, όπως το προείπα, και λευκά είδη και διακοσμητικά και έπιπλα και μέρος των ηλεκτρικών του συσκευών. Η όλη ανακαίνιση λοιπόν και μαζί και ο εξοπλισμός σε εμάς ξεκινάνε από 7.500 ευρώ. Για μικρά σπίτια μιλώντας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα πακέτα για μεγαλύτερα σπίτια. Μπορεί να έρθει κάποιος λοιπόν και να πει: διαθέτω 7.500 μέχρι 10.000. Τι κάνουμε? Βλέπουμε το χώρο του και τις αμεσότερες ανάγκες για να δείξει πιο όμορφος ο χώρος και τι είναι πιο άμεσο να γίνει. Γιατί είναι διαφορετικά σίγουρα τα κόστη αν δεν έχω καθόλου καλά κουφώματα ή είναι ανύπαρκτα π.χ. τα κουφώματα, γιατί βλέπουμε και τέτοια σπίτια. Και είναι εντελώς διαφορετικό το να έχω μια καλή κατάσταση γύρω-γύρω, να είναι κλειστό το σπίτι μου, να έχει ένα πλακάκι π.χ. δαπέδου ή ένα πάτωμα που μπορώ να αξιοποιήσω και να μην χρειαστεί αλλαγή, αλλά να το συνδυάσω εγώ με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, επειδή του κάνουμε και δώρο τη διακοσμητική πρόταση, στο τέλος με πολύ λίγο λιγότερα χρήματα από όσο θα φαντάζονταν. Γιατί φανταστείτε τώρα, τα μπάνια μας περισσότερο, οι τιμές ξεκινάνε από 1.200 με 2.000 ευρώ η πλήρη ανακαίνιση μπάνιου, έτσι. Μιλάμε για μπάνια που είναι για σπίτια μέχρι 100 τετραγωνικών το αντίστοιχο μπάνιο. Αυτές οι τιμές για, κανονικά για Ελλάδα είναι πολύ μικρές σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα στην αγορά. Γιατί τώρα έχουμε και τις αυξήσεις και το γνωρίζουμε όλοι, ειδικά στα οικοδομικά υλικά, στα έπιπλα, στα χρώματα, σε όλα τα είδη είναι η αλήθεια. Η διαφορά της CKBSM ποια είναι ουσιαστικά? Οι πολλές μας συνεργασίες μας βοηθούν να απορροφήσουμε ουσιαστικά αυτού του είδους τις αυξήσεις της αγοράς. Πώς το κάνουμε αυτό? Έχοντας σταθερές συνεργασίες με πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουν και δομικά υλικά από την μία μεριά για την ανακαίνιση του χώρου, όπως είπαμε, κουφώματα, πλακίδια, χρώματα για τους τοίχους και πολλά ακόμα. Μετά, εταιρείες που έχουν έπιπλα κουζίνας, είδη υγιεινής, τέτοιου είδους περισσότερο αντικείμενα. Και από την άλλη μεριά έχουμε συνεργασία με μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις που σε έκπτωση για τους πελάτες μας πάντα, ειδικά εξασφαλισμένες εκπτώσεις, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και απορροφούμε τις εξτρά ανατιμήσεις της αγοράς και πάντα είμαστε οικονομικότεροι. Γιατί με την έκπτωση αυτή καταφέρνουμε και στην επίπλωση και στα ηλεκτρικά είδη και στον εξοπλισμό ενός σπιτιού να είμαστε πάντα ανταγωνιστικότεροι από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα μπορεί να απευθυνθεί για να πάρει μόνο στο εκάστοτε πελάτης τα αντίστοιχα είδη. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι, γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Γιατί εμείς θέλουμε ο πελάτης να μιλάει με μία εταιρεία. Ο στόχος μας είναι να έρθει, να μας πει το budget του, να εντοπίσουμε εμείς, ακόμα και αν δεν τις ξέρει ο ίδιος, ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες του και να προσπαθήσουμε, όπως είπα, στα χρήματά του και όχι να του το κάνουμε να φαίνεται άπιαστο εάν δεν έχει τάδε budget. Προσπαθούμε να δουλέψουμε στο budget. Προσαρμόζεστε. Έτσι, του πελάτη. Και για να το καταφέρουμε αυτό, έπρεπε να έχουμε όλες αυτές τις συνεργασίες πανελλαδικά που έχουμε εξασφαλίσει. Οι εκπτώσεις λοιπόν που παίρνουμε εμείς
Φυσικά χάνοντας και οι ίδιοι πολλές φορές από τη δική μας αμοιβή και μειώνοντας κατά περίπτωση τον πελάτη για να τον εξυπηρετήσουμε, καταφέρνουμε στο τέλος της πλήστης των περιπτώσεων να είμαστε συνεπείς και να καταφέρουμε να δώσουμε μια καλή προσφορά και φυσικά να τον απαλλάξουμε, γιατί είναι και αυτά τα έξοδα που δεν τα υπολογίζει ποτέ κανείς. Υπάρχουν και έξοδα κρυφά, με την έννοια. Έχω ένα χώρο. Ναι. Θέλω αύριο το πρωί να τον ανακαινήσω. Δεν υπολογίζω ότι αν αρχίσω και πω, θα βάλω σήμερα ένα τεχνικό συνεργείο που τις περισσότερες των φορών δεν θα έχω διακοσμητική πρόταση μέσα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν πληρώνουν διακοσμητή. Mm-hmm. Εξού και εμείς το έχουμε δωρεάν το διακοσμητή για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε, αρχίζει κάποιος, λέει: έχω τάδε λεφτά, θα κάνω κάποιες τεχνικές εργασίες να αναμορφώσω το χώρο. Μετά, όταν σκεφτεί ότι θέλει είτε να ιδιοκατοικήσει ο ίδιος, είτε να το κάνει Airbnb το διαμέρισμα αυτό, σκέφτεται: α, τώρα θα πάω και π.χ. στο Πράκτικερ ή στο φίλο μου με έπιπλα, να βρω τα αντίστοιχα έπιπλα στην τιμή που θα ήθελα εγώ να διαθέσω. Ήδη θα είναι πολύ πιο πάνω η τιμή, γιατί σπάνια σαν εμάς έχουν τόσο μεγάλο εύρος ποικιλίας κωδικών, έτσι ώστε να βρει ανάλογα με το χώρο του, με τις διαστάσεις που πρέπει να έχουν τα έπιπλα του. Εμείς κάνουμε και αυτή τη μελέτη για αυτόν. Και από την άλλη μεριά, γιατί δεν υπολογίζει κρυφό κόστος τις συναρμολογήσεις και τον κόπο και τη μεταφορά που έχουν. Δηλαδή, τα κόστα συναρμολόγησης. Γιατί οι περισσότεροι δεν κάθονται μόνοι τους να παλεύουν γι' αυτό. Συν τα κόστη μεταφοράς, όπως επίσης και ο άπειρος χρόνος που χάνεις για να περιμένεις από αλλού τα επιπλά σου, από αλλού τις ηλεκτρικές σου συσκευές, από αλλού π.χ. τις τέντες σου αν έχεις βάλει στη βεράντα. Και πάει λέγοντας, όλο αυτό είναι πολύ χρονοβόρο εκτός από κοστοβόρο. Σε αυτό πόσο δεν το χρόνο κάποιος. Κάνετε έτσι, ολοκληρώνετε μια ανακαίνιση? Εμείς το πιο γρήγορο διάστημα που μπορούμε, ειδικά σε σπίτια που δεν ξεπερνούν τα 100 τετραγωνικά και είναι σχεδόν και ολική η ανακαίνιση, δεν μας παίρνει παραπάνω από 20 μέρες για τον πελάτη. Μάλιστα. Συνεπώς μπορεί άμεσα να το, ή να το εκμεταλλευτεί. Ο ίδιος ή να το εκμεταλλευτεί. Ακριβώς. Γίνονται ανακαινήσεις? Γίνονται πολλές ανακαινήσεις και στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας. Εμείς εξυπηρετούμε και πανελλαδικά, οπότε πάρα πολύ τώρα αυξημένες ανακαινήσεις γίνονται και στο νομό Αττικής, πάρα πολύ έντονα. Όπως επίσης και στα νησιά μας, που πολλοί έχουν προτιμήσει τη λύση είτε του αγοράσαν μέσω εμάς παλιότερα κτίσματα και μπήκαν στη διαδικασία να τα αναμορφώσουμε μαζί και να τα εξοπλίσουμε, επιπλώσουμε και να τα κάνουν Airbnb για εκμετάλλευση. Και μετά, όπως ξέρεις, τους πιάνουμε και μεγαλύτερη τιμή στην εκμετάλλευση. Είτε μπήκαν στη διαδικασία που μέσω της συμβουλευτικής επενδύσεων μου έφεραν ένα κεφάλαιο, το επενδύσαμε στην αγορά οικοπαίδου, πήραμε ένα οικόπεδο το οποίο έχτιζε συγκεκριμένα αυτό που θέλαμε εμείς να χτίζει, έτσι ώστε μπήκαν στη διαδικασία να χτίσουν πάλι οικονομικότερα μέσω της εταιρείας, με στόχο είτε την εκμετάλλευση την καλύτερη μέσω εμάς, είτε τη μεταπόληση σε πολύ παραπάνω τιμή. Γιατί είναι και αυτό κάτι που κάνουμε, όπως ξέρεις. Ωραία. Εντάξει, γιατί ξέρω ότι συνήθως αυτή την εποχή οι περισσότεροι ανακαινίζουν είτε τα σπίτια τους είτε τα εξοχικά τους. Και ένα ακόμα πράγμα, αν μου επιτρέπεις να πω, είναι ότι πολλές φορές μας καλούν για ανακαίνιση, ενώ διαπιστώνω εγώ ότι αν είχαν φέρει. Εγώ από τη δουλειά είναι και το μάτι αντίστοιχα του διακοσμητή. Αν τύχει και εδώ λοιπόν τις φωτογραφίες κάποιου πελάτη, τη φωτογραφία και μόνο μπορώ να καταλάβω αν είναι απαραίτητο ή όχι να κάνει όλες αυτές τις αλλαγές που θεωρεί ο ίδιος ότι θα έκαναν καλύτερο το σπίτι του. Είναι πολλές περιπτώσεις που στο τέλος δεν χρειάζονται οι αλλαγές που νομίζει κανείς και είναι πολύ λιγότερες τελικά οι παρεμβάσεις τεχνικά που πρέπει να γίνουν. Και ίσα ίσα, αν μας ακούσει και παίξει περισσότερο με τη διακόσμησή του και τη σωστή επίπλωση, έχει ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα, χωρίς καν να μπει στη διαδικασία να δαπανίσει χρήματα για να αλλάξει τεχνικά το χώρο του. Να σας ευχαριστήσουμε για τις συμβουλές καλά. Σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.